και φίλες, γεια σας. Kimco CV3, δοκιμή. By Motor Rider. Λοιπόν, δεν θα δείξουμε τίποτα τώρα για αρχή. Απλά θα ανοίξουμε τη σέλα και θα δείξω ότι ανοίγει μόνο το κομμάτι του οδηγού. Είναι φωτιζόμενο το κομμάτι του οδηγού. Και μέσα υπάρχει μια πρίζα 12V και υπάρχει και το λαμπάκι το LED το οποίο φωτίζει. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε και εγώ θα σας πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρχικά το κατάστημα των ιών Μίλη του Πολύζου στο Βόλο. Παίρνει μπροστά με κύλες, πατάμε το κουμπί. Όλες οι δοκιμές είναι 100% αληθινές. Και ό,τι θα σας πω είναι η γνώμη μου, η οποία μπορεί να μην είναι σύμφωνα με τη δικιά σας. Λοιπόν, πώς παίρνει μπροστά η μηχανή. Η μηχανή μιζάρει από εδώ. Και έχουμε κλασικούς διακόπτες Kimco. Δηλαδή, αυτό εδώ είναι μίζα. Και άμα το ξαναπατήσεις, ανάβει αλάρμ. Εδώ αυτό το κουμπί είναι το πιο σημαντικό κουμπί που κάνει διαφορά. Ένα λέει αριστερά και δύο λέει δεξιά. Στο 2 είναι κλειδωμένο. Δεν πάει. Βλέπετε, δεν μπορώ να πέσω. Και εδώ μέσα γράφει 2. Συγγνώμη, γράφει 1. Γράφει 2. Ναι. Πατάω αυτό το κουμπάκι λοιπόν, αριστερά. Ακούσε ένα μπιπ 2 φορές. Αναβοσβήνει πλέον το κουμπί. Το σύμβολο του κουμπιού νούμερο 1 και σου λέει η μηχανή ξεκλείδωσε. Αν αυτό δεν το κάνεις θα πέσεις. Φεύγουμε, βγάζουμε τη μηχανή από τον καράζ, δεν υπάρχει όπισθεν. Δεν θα σας πω παιδιά λεπτομέρειες πολλές που λένε τα κανάλια τα mainstream γιατί αυτά κουράζουν. Πάμε να πάρουμε λάδια για το αυτοκίνητο του Citroën της κυρίας Miss Rider που τσιμπάει λίγα λάδια για να βγούμε τη μηχανή στην πόλη, στον αστικό ιστό, να δούμε τι κάνει στον αστικό ιστό. Εδώ θα πω ότι είναι η δεύτερη βόλτα που την παίρνω. Την πρώτη βόλτα την πήρα από το κατάστημα Ιών Μέλη του Πολύζου στη Δημητριάδο στο Βόλο, που είναι διαθέσιμα μέχρι την Παρασκευή για test drive πολλές μηχανές που εισάγει στην Ελλάδα η Motor Trend για την προσωπία της Vogue και της Kimco. Εγώ θα τη λέω Vogue, θα τη λέω Vogue. Δεν υπάρχει Vogue. Vogue τη λένε οι Κινέζοι, αλλά δεν υπάρχει G, υπάρχει Vogue. Εγώ θα τη λέω Vogue, έτσι μ' αρέσει. Λοιπόν. Εντυπώσεις πρώτες. Ακούστε να δείτε. Η μηχανή είναι βαριά. Δεν ξέρω πόσα κιλά είναι. Και δεν με ενδιαφέρει. Γιατί στις δοκιμές δικές μου δεν μιλάω για κιλά, δεν μιλάω για άλογα, δεν μιλάω για διαστάσεις τροχών, δεν μιλάω για πράγματα που είναι ανούσια. Αν μπείτε στο site της Motor Trend που εισάγει τη μοτοσυκλέτα θα τα βρείτε όλα. Μιλάω για αυτά που δεν μπορείς να βρεις σε κανένα απολύτως site. Μιλάω για αυτά που καμία εταιρεία που εισάγει ένα προϊόν, που κανένα περιοδικό που θέλει να πουλήσει διαφημίζει δεν πρόκειται να σου πει. Άρα. Θα σας πω ότι μπροστά φοράει 13 ρόδα γιατί απλά το είδα. Μελάς 120-70-13. Πίσω δεν ξέρω τι φοράει. Λοιπόν, αναλογώ θα φοράει ρόδα 15 από Kimco ΑΚ550 και τη Max 560, δηλαδή στα 160-60-15. Αυτές είναι οι σύνηθες διαστάσεις. Θα σας πω ότι ανταγωνιστή δεν έχει γιατί τα MP3 τα 500 είναι μονοκύλινδρα. Άρα δεν έχουν τη λειτουργία του δικύλινδρου κινητήρα που είναι μακράν πιο βελούδινη από το μονοκίνητρο που κάνει σαν Thumber, μπρα, σαν τα παλιά XT. Αλλά να μιλήσουμε λίγο και για τον κινητήρα, τώρα που είπα βελούδινη λειτουργία. Αυτό το μοτέρ τελικά είναι βελούδινο. Έχω διανύσει μαζί του μέχρι στιγμής το πολύ 3 χιλιόμετρα. Όχι παιδιά, δεν είναι αυτό που λέμε βελούδινο μοτέρ, δεν είναι αυτό που λέμε ηλεκτρικό μοτέρ. Και η Kimco δεν ήθελε να κάνει το μοτέρ να είναι βελούδινο και η Kimco δεν ήθελε να κάνει το μοτέρ να είναι ηλεκτρικό. Πιστέψτε με, γιατί θα μπορούσε να βάλει ένα στρόφαλο με άλλες αναφλέξεις, σε 180 μοίρες. Αλλά η Kimco το έκανε το μοτέρ να αναφλέγεται σε 270 μοίρες στα έμβολά του, με αυτή την αλληλουχία εκρήξεων, έτσι ώστε να κερδίσει χαμηλά σε ροπή, να κερδίσει σε grip, σε τράξιο την ώρα που είσαι στην έξοδο στροφής και καρδώνει τον γκάζι. Οι εκρήξεις του στροφάλου αυτές απομείνονται σε εκρήξεις του V2 κινητήρα με αποτέλεσμα η πίσω ρόδα να μην χαζοσπινιάρει, ατσάλι να βρει συγκρίπ. Είναι μια τοπολογία μηχανολογίας η οποία χρησιμοποιείται όταν θέλουμε βέλτιστο στον γκριπ στην έξοδο των στροφών και όταν θέλουμε ροπή από χαμηλές στροφές και δεν μας ενδιαφέρει η υποδύναμη ψηλά. Και όταν λέω υποδύναμη, καλύτερα θα πω η διάρκεια ψηλά. Η διάρκεια ψηλά. Αυτά τα μοντέρ τελειώνουν πιο νωρίς από ό,τι τελειώνουν τα μοντέρ των 180 μοιρών. Άρα. Ναι, έχει κάποιους παλμούς οι οποίοι δεν είναι κραβασμοί, είναι παλμοί για να σου θυμίσω να το οδηγήσει μοτοσυκλέτα, το οποίο εμένα προσωπικά μου αρέσει και το θεωρώ χαρακτήρα. Αν είστε πολύ ευαισθητούλιδες, μπορώ να νομίζω πως αυτή η μηχανή δεν είναι για σας,
Αλλά θα σου πω ότι η μηχανή δεν είναι ένα καταναλωτικό προϊόν. Η μηχανή είναι ένα προϊόν με συνέστημα. Ένα προϊόν το οποίο δένεσαι μαζί του. Δεν είναι μία μπατονιέρα, δεν είναι μία τοστιέρα, δεν είναι μία τηλεόραση LG. Είναι μία μηχανή που είναι μία μηχανή πάθους. Σου δίνει αισθήσεις και σου χαρίζει αδρεναλίνη, χαρά και ευεξία. Για μένα αυτός ο κινητήρας έχει το χαρακτήρα που πρέπει να έχει και μπορώ να πω ότι είναι ο πιο με χαρακτήρα κινητήρας, με άποψη κινητήρας, με δύο κυλίνδρους, με μετάβαση CVT. Αφήνω έξω τα μοντέλα της Honda, γιατί εκείνα εκεί είναι DCT, δεν είναι CVT, είναι μια άλλη τοπολογία κυβωτίου και εφόσον είναι μια άλλη τοπολογία κυβωτίου, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάρουν CVT θα πάρουν DCT και αυτοί που θέλουν να πάρουν DCT θα πάρουν CVT. CVT σαν δικύλινδρο, για μένα αυτό το μοτέρ είναι άγριο, είναι μάγικο, είναι brutal. Αυτό το μοτέρ εδώ πέρα είναι αντρικό, θυμίζει ήχο από Ducati, θυμίζει ήχο από Forza, θυμίζει ήχο από Vestrom, θυμίζει ήχο από V2. Πώς είναι η μετάβαση στημένη? Λοιπόν, η μετάβαση είναι στημένη να δουλεύει με μία ροή, δηλαδή δεν συμπλεκτάρει πάρα πολύ ψηλά, συμπλεκτάρει σε πιο χαμηλές τροφές. Δεν έχω όμως οδηγήσει το AK550 για να μπορώ να σας πω αν ο συμπλέκτης του συμπλέκει πιο ψηλά ή συμπλέκει πιο χαμηλά σε χιλιάδες τροφές. Θεωρώ πως αφορά πιο ελαφριές μπήλες για να μπορεί να συμπλέκει πιο νωρίς, μάλλον πιο αργά, συγγνώμη, με πιο πολλές χιλιάδες τροφές, να κάνει δηλαδή ένα μεγαλύτερο πατινάρισμα για να επερνικήσει το βάρος είναι εκείνης. Θεωρώ, δεν είμαι σίγουρος, δεν έχω λίστα βαριατών, δεν έχω οδηγήσει το AK, δεν ξέρω το AK σε πόσες χιλιάδες τροφές συμπλέκει, αλλά μπορώ να σας πω κάλλιστα στις πόσες χιλιάδες στροφές συμπλέκει αυτό στο πρώτο φανάρι που θα βρούμε. Εδώ να πούμε το στροφόμετρο είναι χοντροειδές, δηλαδή μετράει κάθε 500 στροφές και είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει. Παιδιά, ναι, αυτή είναι η γνώμη μου, λυπάμαι. Θα πρέπει να πω την αλήθεια, είναι υποκειμενικό βέβαια, δεν έχει να κάνει με τη μοτοσυκλέτα, έχει να κάνει με την απεικόνηση της μοτοσυκλέτας. Εμένα προσωπικά μου αρέσει να βλέπω τις στροφές κάθε 100 ή κάθε 50 στροφές, να έχω την απόλυτη ακρίβεια το πόσες χιλιάδες στροφές έχω. Δηλαδή αυτό που έχει και το SIM του γιού μου, το JetX, που μετράει ένα 500 στροφές και τώρα έχει 6, ξαφνικά πάει 6,5 και δεν ξέρω αν έχει 600, 600, 600, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Θέλω να ξέρω πόσες στροφές έχω. Άρα, αυτό που θα σας πω τώρα, στις πόσες στροφές συμπλέκει ο κινητήρας στην εκκίνηση, θα είναι με τα κουτάκια που είναι αναμένα, τα οποία είναι κάθε 500 στροφές. Δυστυχώς, όλες οι μοτοσυκλέτες πλέον είναι φτιαγμένες με ψηφιακές οθόνες και βάζουν το στροφόμετρο εδώ αριστερά, το οποίο είναι ψηφιακό, είναι 500 στροφές. Έχει διανύσει 2.196 χιλιόμετρα. Με αυτά τα χιλιόμετρα μου το δώσανε. Εδώ είναι το βενζινόμετρό του, empty και full. Με παύλες πάλι, δηλαδή πάλι χονδροειδείς ρυθμίσεις, πάλι κάτι που δεν μου αρέσει, το έχουν πάρα πολλές σημερινές μοτοσυκλέτες, δεν είναι δηλαδή ότι είναι ελάττωμα αυτής της μοτοσυκλέτας, και οι δικές μου μοτοσυκλέτες, δηλαδή και το Goldwing που έχω και το Forza που έχω, δύο Honda, να τα λέω όλα για να μην παρεξηγηθώ, έτσι δουλεύουν. Εμένα παιδιά μου αρέσουν οι βελόνες. Γιατί οι βελόνες οι παλιές αναλογικές, οι μικρομετρικές, οι άντιγα που λέγαμε στα αρχαία ελληνικά, η άντιγα σου δείχνει μικρομετρικά πόσο καύσιμο έχεις. Αυτό σβήνει ένα κουτάκι, ξαφνικά χάνω 30 λίτρα και μέχρι να σβήσω το κουτάκι λέω τώρα θα σβήσει, δεν θα σβήσει, θα σβήσει, θα σβήσει. Απ' σβήνει. Και εκεί που έλεγες άντε έχω άλλα 30, ξαφνικά βρίσκεις με μείον 30. Αλλά ξαναλέω πάλι για τους ανθρώπους που ακούνε αυτή τη δοκιμή και είναι και οι άνθρωποι από την αντιπροσωπεία πιθανόν, μη στεναχωριέστε γιατί όλες οι μοτοσυκλέτες είναι έτσι και είναι κάτι που εμένα δεν μου αρέσει γιατί τελικά η Kimco, η Honda, η Yamaha, η Ducati, η BMW καλά κάνουν και κάνουν τις μηχανές όπως τις θέλουν οι πιτσιρικάδες, οι νέοι πελάτες, αλλά εμείς οι παππούδες στα μπαρμπάδια θέλουμε αναλογικά όργανα για να μπορούμε να έχουμε ακρίβεια. Γιατί αν τα όργανα δεν είναι ακριβή, τότε γιατί να έχω όργανα? Τι να τα κάνω τα όργανα που δεν είναι ακριβή? Απλά να μου δείχνουν στο περίπου πόσες τροφές έχω και στο περίπου πόσες βενζίνη έχω. Και ξαναλέω πάλι, παιδιά, για να μην παρεξηγηθώ από την αντιπροσωπεία και από τους ανθρώπους που έχουν τη μηχανή. Δεν είναι πρόβλημα της μηχανής. Ό,τι μάρκα και να αγοράσεις είναι όλες οι μηχανές πλέον έτσι. Και δεν μου αρέσει αυτό. Επειδή το θεωρώ λάθος. Γιατί την πληροφορία που θέλω εγώ, σαν αναβάτης που τη χρειάζομαι, το πόσες χιλιάδες στροφές έχω, το πόσο βενζίνη έχω, δεν την παίρνω. Την παίρνω στο περίπου. Και αυτό είναι μείον. Ξεκάθαρα. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι όμορφο, δεν είναι ωραίο το όργανο. Εγώ δεν παίρνω την πληροφορία που θέλω. Θα μου πει εδώ πέρα παραπάνω πληροφορία, γιατί πέρα μου δείχνει τον καιρό, συνδέεται με την εφαρμογή Nuto, εκπληκτική εφαρμογή.
Όσοι έχουν εκεί που γνωρίζουν, ένα σύστημα πολυσυνδεσιμότητα με το κινητό, το οποίο σου δείχνει τον καιρό ανά περιοχή, σου δείχνει τον εκτιμόμενο καιρό το βράδυ, την ίδια μέρα, στο μέρος που είσαι. Μπορείς να αλλάξεις την απεικόνηση με αυτό το πρώτο διακόπτη. Συγγνώμη, ένα από τα αλάρμ. Με αυτό το πρώτο διακόπτη, τα βελάκια δεξιά τα δείχνει εδώ πέρα, τα βλέπετε. Εδώ δείχνει ρολόι, εδώ δείχνει τον καιρό του νούντο και εδώ, αν ξαναπατήσω ακόμα μια φορά, βγάζει πάλι το κοντέρ, το οποίο έχει όντως αναλογική απεικόνηση που μου αρέσει. Αναλογική απεικόνηση, και ας είναι ψηφιακό. Σημαίνει βέβαια δείχνει και ψηφιακά τα χιλιόμετρα. Και εδώ δείχνει ένα ρολόι το οποίο λέει Rolex, το οποίο σίγουρα αυτό έχουν κάνει download μέσα από τις χιλιάδες απεικονίσεις που επιτρέπει η εφαρμογή της Kimco. Αν έχεις την εφαρμογή της Kimco, εσύ να επιλέξεις το ρολόι σου. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ αέρα και δεν είναι κατάλληλη μέρα να κάνουμε δοκιμή όσον αφορά την τελική της μοτοσυκλέτας. Αλλά θα σας πω ότι σε 100 χιλιόμετρα η ευθυμβολία είναι απίθανη. Η μοτοσυκλέτα είναι tanks και ο αέρας που είναι κόντρα δεν μπορεί να την κουνήσει καθόλου. Θα προσπαθήσω αργότερα να πω τον αέρα να είναι στο πλάι. Αυτή τη στιγμή ανεβαίνω μια ανηφόρα καρφή με κλίση 8% με 120 χιλιόμετρα και 5.000 στροφές. Τώρα ο αέρας πάει να γίνει νευρικός. Αυτό είναι καλό. Να κλείσω το κράνος, να έχω ησυχία. Και εδώ θα σας πω ότι μία διαφορά σχέση με το AK 550 που είναι ομόστευλη μοτοσυκλέτα και φοράει τον ίδιο κινητήρα, ο οποίος έχει 550 κυβικά και απόδειται 51 άλογα, ο παλιός απέδειται 53, ο γύρω 5 απόδειται 51 και σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατόχων που είχαν το γύρω 4 το παλιό κινητήρα με το παλιό AK και το νέο κινητήρα το γύρω 5, ο γύρω 5 ο κινητήρας και ίσως σοβαρά λιγότερα, και το σοβαρά δεν είναι 0,1-0,2, είναι περίπου και 0,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα λιγότερα. Μπράβο για την Kimco. Για να το πετύχει αυτό, χρησιμοποιήσει μια τεχνολογία με δύο εισιτήρια λάμδα, όπως χρησιμοποιούν πλέον όλες οι εταιρείες στο Euro 5, έναν σε κάθε λαιμό για τις δικλίμες μοτοσυκλέτες. Για τις τετρακλίμες μοτοσυκλέτες δεν ξέρω πόσα εισιτήρια χρησιμοποιούν. Τα δύο εισιτήρια λάμδα, ένα για κάθε λαιμό εξαγωγή στην εξάτμιση, δίνει παραπάνω πληροφορία και έτσι η ECU, δηλαδή η μονάδα κεντρικής επεξεργασίας, μπορεί να διαχειρίζεται πιο γρήγορα τα μείγματα και να τα αλλάζει ανά περίπτωση σύμφωνα με τις κλίσεις της γωνίας ανοίγματος του γκαζιού και σύμφωνα με τις στροφές περιστροφής του στροφάλου ή αλλιώς τις στροφές του στροφομέτρου. Εδώ σε τεράστιο αέρα, αυτή τη στιγμή σε πάρα πολύ άσχημο αέρα, δέχομαι πλευρικές τρυπές και ένιωσα έτσι μια πάρα πολύ μικρή τάση απεσταθεροποίησης. Φυσικά όχι κάτι τρομακτικό για την εμπειρία μου, αλλά είναι κάτι το οποίο σε μία άλλη μοτοσυκλέτα θα είχα τρομάξει. Εδώ απλά, ας πούμε, μου έδωσε ένα μήνυμα και αυτό είναι χαρακτηριστικό του πάρα πολύ σταθερού πλαισίου και της αργής γεωμετρίας της μοτοσυκλέτας, η οποία δεν γνωρίζω ότι γωνίες κάστερ έχει και ότι γωνίες τρέιλ έχει, γιατί εδώ μιλάμε πλέον ότι το προσινό σύστημα είναι όντως διαφορετικό. Έχει ψαλίδια κανονικά από μοτοσυκλέτα με ακρόπαρα, άρα φέρνει ευθυγράμμιση σε περίπτωση που αλλάξει τροχούς. Και να πω τσαδικά, όταν η μοτοσυκλέτα είναι μέχρι τα 5 χιλιόμετρα, καταλαβαίνεις ότι όντως η μηχανή έχει δύο ρόδες. Όταν η μοτοσυκλέτα φύγει από τα 5 χιλιόμετρα την ώρα, άντε το πολύ 8 χιλιόμετρα την ώρα, σίγουρα όμως κάτω από 10 χιλιόμετρα την ώρα, η μοτοσυκλέτα πλέον δεν καταλαβαίνεις ότι έχει δύο ρόδες, νομίζεις πως έχεις μόνο μία ρόδα. Εδώ να μιλήσουμε λίγο για το fairing, σε σχέση με το ΑΚ το 550 το ομόσταυλο, ότι δεν ρυθμίζεται ηλεκτρικά, ρυθμίζεται μόνο με κατσαβίδι σε δύο θέσεις. Κοιτάξτε παιδιά, αριστερά οι σημαίες λισομανούνε και έχω τρελό κόντρα άνεμο. Παρ' όλα αυτά, με το κράνος το SOE, το GT-R2 της SOE, που είναι από τα καλύτερα κράνη της αγοράς και από τα πιο αθόρυβα, και με την πάρα πολύ καλή ζελατίνα που έχει η μοτοσυκλέτα, έχω ένα θόρυβο ο οποίος ναι, είναι ενοχλητικός, αλλά μιλάμε για έχει πολύ μεγάλη ρηπή αέρα, γύρω στα 6 υποφόρ οι σημαίες λισομανάνε. Μιλάμε για πολύ πολύ αέρα, παιδιά. Τώρα, αν η ζλατίνα πάει στη μεγαλύτερη σκάλα, θα συμβεί το εξής σε μένα. Εγώ θα βλέπω μέσα από τη ζλατίνα, πράγμα το οποίο δεν το θέλω, θα βλέπω ακριβώς τα όρια της ζλατίνας, πράγμα το οποίο δεν το θέλω. Γιατί προτιμώ το να βλέπω από μέσα παρά το να βλέπω στο όριο που είναι η κόγχη που θολώνει το οπτικό πεδίο. Δεν το ξέρω, αλλά σηκώνεται περίπου, όπως το είδαμε το μάτι, στα 2 εκατοστά και πιθανόν για τρύπους που να μην κάνει, δηλαδή να είναι για ανθρώπους που είναι 80 και να είναι πιο ψηλοί για να βλέπουν από πάνω. Εάν στην κοφή ζελατίνα, μπορεί να ξεκινήσουν κρυστροβιλισμοί στην πλάτη
Γιατί όσο πιο ψηλά σηκώνει μια σελατίνα, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει το back pressure. Αν η σελατίνα δεν είναι καλά σχεδιασμένη, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το δοκιμάσω, γιατί δεν έχω τον χρόνο να ρυθμίσω τη σελατίνα στην υψηλή σκάλα. Ο αέρας σου πάει για την αμμόνη, είναι πάρα πολύ ο αέρας και πάρα πολύ από παντού. Έχω αέρα δεξιά και αριστερά και μοσχέδια με 120 χιλιόμετρα είναι βράχος. Βράχος. Εδώ να πούμε ότι μπροστά δεν υπάρχουν ελαττήρια σε εμφανή σημείο. Να πούμε ότι η κάθε ρόδα δουλεύει με δύο τηλεσκοπικά πυρούνια, το οποίο το ένα, υφαναλογώ, μην τα έχει πει κάποιος, είναι υπεύθυνο για την, ότι κρύβει μέσα του κάποιο ελαττήριο, και το δεύτερο κρύβει μέσα το αμορτισέρ που θα κάνει την απόσβεση. Άρα έχουμε τέσσερα μπροστά καλάμια, όλα τηλεσκοπικά, δύο και δύο. Δεν υπάρχουν ελαττήρια σε εμφανή σημείο, έτσι δουλεύει αυτό το σύστημα. Να πούμε ότι δεν υπάρχει πλευρικό stand. Τώρα δηλαδή με το σκύλο ακόμα κατά θα πέσει. Υπάρχει μόνο κεντρικό stand. Άρα για να μην πέσει, πρώτα πατάω αυτό κρατημένο. Θα ακούσετε έναν ήχο τώρα, αν ακουστεί. Κρατημένο, κλείβω στη μηχανή και τώρα μπορώ να κατεβώ. Βέβαια αυτό μπορώ να το συνηθίσω. Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Νομίζω ότι θα μου πέσει η μηχανή, δεν το πιστεύομαι. Αλλά παιδιά είναι έτσι με το σκύλο. Και υπάρχει μόνο κεντρικό να τη σηκώσει. Τώρα μπορεί να σηκωθεί στο κεντρικό. Για να δοκιμάσουμε να τη βάλουμε. Και μπαίνει εύκολα για μένα που έχω μια εμπειρία. Είναι βαριά όμως και τα λογικό, γιατί έχει μπροστά αυτά τα συστήματα. Αν θες να είσαι σίγουρος, λοιπόν, θα πρέπει να τραβήξεις το χειρόφρενο όταν η μοτοσυκλέτα δεν είναι στο κεντρικό στάνο, γιατί δεν έχει πλευρικό, είναι καθαρά το χειρόφρενο. Και εδώ βλέπετε ξεκάθαρα τα καλάμια, δεν υπάρχουν ελαττήρια. Υπάρχουν δύο καλάμια από εδώ και δύο καλάμια από εκεί. Λογικά το ένα μέσα έχει ελαττήρια και το άλλο έχει μέσα τα λάδια για την επαναφορά. Αυτά τα παίρνετε προστατευτικά από τον αέρα, έτσι ώστε να μην χτυπήσουν εδώ πετραδάκια και χαλάσουν τις μόξες από τα καλάμια. Φαίνονται ξεκάθαρα τα ψαλίδια και εκεί φαίνεται ένας μηχανισμός, ο οποίος πιθανόν είναι αυτός που κλειδώνει την ανάρτηση. Που δείχνω, πιθανόν. Αυτός εδώ πέρα ο μηχανισμός που κλειδώνει αυτό το σύστημα για να μην πάει δεξιά-αριστερά. Βλέπουμε τις τότερες στο ABS, δεξιά έχουμε ρότορα, αριστερά έχουμε ρότορα, άρα έχουμε δύο ρότορες, άρα κάθε ρόδα έχει το δικό της ρότορα πάρα πολύ σωστά όπως πρέπει να είναι. Βλέπουμε την εμφάνισή της, η οποία είναι εντυπωσιακότατη, είναι πανέμορφη. Αυτό το χρώμα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Δεν θα πω άσχημο, δεν θα πω ωραίο, θα πω ότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Και όπως το πριν να πω, μακάρι να βγαίνουν νέα χρώματα τέτοια, γιατί έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε τέτοια και τα ίδια. Όλοι αγοράζονται μαύρες μοτοσυκλέτες. Λοιπόν, εδώ φαίνεται ξεκάθαρα η βίδα, τη δείχνω, ότι αν αυτό εδώ το μπρατσάκι πάει εδώ, θα σηκωθεί η ζηλατίνα τόσο. Το βλέπετε και θα έρθει κάπου εδώ. Προφανώς δεν το κάνω, γιατί δεν είναι για την οικονομία χρόνου. Εδώ λέει χρόνο του διακόπτες. Εδώ έχουμε το kill switch από πίσω. Έσβησα τη μηχανή. Εδώ ανάβουμε το kill switch. Εδώ η μηχανή παίρνει μπροστά. Αλλά για να πάρει μπροστά πρέπει να πατήσει ένα από τα δύο φρένα. Το πάτησα. Εδώ ανάβει στο κόκκινο. Γιατί σου λέει ότι είναι κλειδωμένο. Την κατεβάζω. Σου λέει ότι είναι στο κεντρικό stand, αφού σου λέει. Γι' αυτό έγινε κόκκινο. Τώρα την κατέβασα και λογικά θα κλείσει. Λοιπόν, το ξεκλείδωσα. Ωραία. Και εδώ λέει ABS. Και επειδή η μηχανή την έβαλε μπροστά στο κεντρικό stand και γύρισε η ρόδα, προφανώς δεν κάνει να το κάνεις αυτό. Το ABS δεν σβήνει, κοιτάξτε. Εγώ τώρα δεν έχω ABS. Δεν έχω ABS. Άρα, δεν το ήξερα αυτό, δεν έχω διαβάσει τις οδηγίες. Θα σβήσω τη μηχανή. Είσαι επειδή την έζησα και με το kill switch, δεν ξέρω. Αυτά παιδιά πρέπει να διαβάσω οδηγίες. Δεν είναι βλάβη, να ξέρετε. Υπάρχει μια διαδικασία. Εγώ κλείσα τη μοτοσυκλέτα από το kill switch. Δεν την έκλεισα από εδώ. Από εδώ κλείνει κανονικά η μηχανή. Και όταν παίρνει η μηχανή και γυρίζει πίσω η ρόδα και μετράει στροφές στον αέρα, μπορεί να τρελαθεί το ABS. Λοιπόν, μιζάρουμε. Πατάμε φρένο και όπως βλέπετε εδώ πέρα πλέον δεν είναι κόκκινο, έγινε πάλι άσπρο. Σαν να σου λέει ότι όλα καλά ρε μπρο και ότι άμα ξεκινήσει μετά από λίγο θα σβήσει το λαμπάκι του ABS και όντως έσβησε, έκανε το τσέκ του και όλα καλά. Πάμε τώρα εδώ να δούμε λίγο τις πόσες χιλιάδες στροφές συμπλέκει ο συμπλέκτης. Πάμε. Συμπλέκει παιδιά πάρα πολύ νωρίς. Εδώ η σύμπλεξη είναι στα 22 περίπου χιλιόμετρα και είναι πάρα πολύ απαλή, εξαιρετικά απαλή. Από τις 1500 στροφές ξεκινάει ο συμπλέκτης να δουλεύει.
και στα 22 χιλιόμετρα έχει τελειώσει η σύμπλεξη. Πάμε πάλι ακόμα μια φορά. Ξεκινάει, δουλεύει. Ναι, παιδιά, εκεί στα 28 ολοκληρώνεται η σύμπλεξη περίπου. Τώρα εδώ έχουμε φρένο αριστερά. Έχουμε φρένο δεξιά. Και ρώτησα τον dealer και του λέω τι είναι αυτό το φρένο εδώ κάτω που έχω στο πόδι. Και μου λέει αυτό μόνο το πατήσεις, τα πατάς όλα μαζί. Αυτό δεν είναι για μένα, γιατί αυτό είναι αυτοκινητά λογική και το έχει φτιάξει εκεί για ανθρώπους οι οποίοι πιθανόν με κάποιο τρόπο να μπορούν να το οδηγήσουν αυτό με το αυτοκίνητο. Δεν το γνωρίζω. Ίσως γιατί έχει αυτό το ποδόφρενο. Αλλά εγώ σαν μοτοσυκλετιστής και το κανάλι μοτοσυκλετιστικό θα σας πω ότι μην το χρησιμοποιείτε αν είστε μοτοσυκλετιστές, γιατί με το πιστινό φρένο μπορείτε να κάνετε trail braking, με το πίσω φρένο μπορείτε να κάνετε μικρομετρικές ρυθμίσεις, άκρα των ποδιών και το παπούτσι τσαροχώνουν τα φρένα, ενώ τα χέρια, τα άκρα των δακτύλων είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και μπορείς να πάρεις τόσο όσο δύναμη θέλεις στην είσοδο της τροφής ή μέσα στη τροφή με trail braking. Αυτή η μοτοσυκλέτα σηκώνει πολύ ακραίο trail braking και όσα παιδιά δουλεύουν τεχνική trail braking μπορούν να καταφέρουν εξωφρενικά καλά πράγματα μέσα στη τροφή. Θα μου πεις που το ξέρω, δεν την έχω δει ακόμα να στρίψω, αλλά είναι λίγο φαϊνότερο όταν έχεις δύο ροδάρες αντί για, μάλλον δύο ροδάκια, 13 ή δύο ροδάρες. Αλλά αντί να έχεις μια 17, μπορείς να κάνεις σίγουρα πολύ πιο ασφαλές trail breaking και αυτό θα σου δώσει τεράστια δυνατότητα να κλείσεις τη γωνία κάστερ και να πέσεις στροφή μέσα πιο γρήγορα. Λοιπόν, εδώ κάνουμε το δεξιά-αριστερά. Έχει λόγω του συστήματος με τα ψαλίδια μία αδράνεια. Έχει μία αδράνεια, αλλά είναι ασφαλής και μπορεί να πάρει τεράστιες κλίσεις και καταλαβαίνεις ότι το μπροστινό σύστημα είναι εκεί και είναι βιδωμένο. Δεν έχει την τροφοδότηση που έχει ένα τηλεσκοπικό ή ένα upside down. Μολύνω ότι είναι τηλεσκοπικά, τέσσερα βέβαια, λόγω των ψαλιδιών αλλάζει αυτή η αίσθηση. Τώρα, κάνω αυτά τα κόλπα εδώ με 90 χιλιόμετρα και όντως η μηχανή θέλει ένα τράβηγμα για να πέσει μέσα στη τροφή και η συμπεριφορά της δεν θυμίζει νευρικό σκούτερ, δηλαδή καμία επαφή με τη 12 τη ρόδα, τη 13 που έχει μπροστά. Το τράβηγμα αυτό για να κάνω αυτά που κάνω τώρα, τα κάνω με την Goldwing που είναι μια μοσπέτα 390 κιλών. Αυτό δείχνει λοιπόν τη σταθερότητά της στα ταξίδια που σίγουρα είναι βράχος, αλλά στην αποφυγή κάποιου εμποδίου, δηλαδή να κάνεις αυτό το πράγμα, να αποφύγεις ένα εμπόδιο, δεν είναι γρήγορο και αυτό σίγουρα βέβαια από το μεταξόνιο, σίγουρα είναι από το προστινό σύστημα. Βέβαια αυτό το προστινό σύστημα είναι συν και πλην. Πρακτικά τη μηχανή για αυτό την κάνω δοκιμή, κοιτάξτε με τον αέρα. Φυσικά δεν έχει την ανεξαρτησία στο σύστημα διεύθυνση που έχει ένα αυτοκίνητο. Προφανώς από το αυτοκίνητο είναι πιο γρήγορο στο δεξιά-αριστερά. Αλλά παιδιά είναι αυτό που λέμε ότι αν δεις κάτι και θα αποφύγεις μια λακκούβα, θες δηλαδή. Μπορεί να συγκριθεί μια μοσοτήρα από πολύ μεγάλο μεταξόνιο, όπως η δικιά μου η Goldwing. Θέλει ένα σημαντικό τράβημα στο τιμόνι, ένα σημαντικό γυροσκοπικό, για να μπορέσει να αποφύγει το εμπόδιο. Πάρα πολύ καλή προστασία από τον Ναπτός, δηλαδή είναι στο κράνος. Αρκετά καλή προστασία στους ώμους. Δεν μπορώ να βγάλω τώρα και άκρη, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα. Αλλά είναι ούτε μπορώ να με τους κατανάλωσε, παιδιά, φαντάζω το κράνος. Αν μου πάρει το κράνος, θα μου το πάει αριστερά. Να μου το κάνει rollover. Εδώ είναι μια στροφή που μπορούμε να στρίψουμε. Εδώ λοιπόν αποδεικνύει το σύστημα αυτό το μεγαλείο του. Την ασφάλεια που αισθάνεσαι στη στροφή με αυτή τη μηχανή δεν μπορείς να την αισθανθείς με καμία άλλη. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν μπορώ να το περιγράψω, παιδιά. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Δηλαδή η μοτοσυκλέτα είναι ξένη, άμα ήταν δικιά μου θα την έκδρανα, νομίζω θα έβρασα κάτω τα στάτ για αυτά, αλλά δεν μπορώ να την πάω την μοτοσυκλέτα πίσω χαλασμένη στους ανθρώπους που μου την εμπιστευτήκανε. Παίρνει μία κλίση σημαντική χωρίς να καταλαβαίνεις ότι πιθανόν και κάτι να γίνει. Τώρα θα πεις ίσως επειδή δεν σου δίνει ανατροφοδότηση, δεν σου δίνει feedback γι' αυτό. Μπορεί και γι' αυτό, πήρε το και έτσι. Αλλά και το GS και το RT με το Telelever το σύστημα και η Goldwing με το Norman Hostack σύστημα του εμπρόστιου πυρουνιού
που αυτά δεν είναι πυρούνια. Πυρούνια τα λέμε για λόγους σύντμησης και συνεννοούμαστε. Δεν έχουν και την καλύτερη αίσθηση. Και στρίβουν τρομερά. Τώρα, θέση οδήγησης. Είναι ο καναπές του σπιτιού. Εγώ που είμαι 77, αυτή η μηχανή, μάλλον την είχα σκευάσει και εγώ για μένα, την έχω παραγγείλει στην Κίμκο, με το ύψος 1,77, ταιριάζει σχεδόν σε όλες τις μοσχλές, επειδή δεν είσαι ούτε κοντός ούτε ψηλός, άρα σε όλες σχεδόν πατάς και σε όλες σχεδόν τα πόδια σου δεν είναι διπλωμένα και έχουν ωραίες γωνίες. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο κατακόκκινο μαξιλαράκι, το οποίο ακουμπάω πίσω αράζω. Οι γωνίες στα χέρια είναι καταπληκτικές. Προτιμώ να είναι πίσω όσο γουστάρω να είναι πίσω. Τα πόδια έχουν εκπληκτική γωνία, ελάχιστα μπροστά ανοιχτά όπως είναι στην Goldwing. Το τιμόνι είναι σε πιο καλό σημείο από την Goldwing, το ύψος μου, είναι πιο πίσω. Μακάρι να το είχα και εγώ το τιμόνι εκεί πέρα, στην Goldwing. Παιδιά, αυτό το πράγμα πρέπει να κάνεις πολλά χιλιόμετρα συνεχόμενα. Δηλαδή, πιστεύω ότι τα 500 χιλιόμετρα σε μία μέρα είναι εφικτά για πλάκα με τη θέση οδήγηση που έχει. Τώρα, η σέλα του είναι πάρα πολύ σκληρή, αλλά έχει τρομερό μέγεθος, σημαντικό μέγεθος, μπαμπάτσικο μέγεθος και δεν έχει κλίση προς τα μπροστά. Αυτή τη βλακεία που κάνουν όλοι που βάζουν την κλίση προς τα μπροστά και καλά να δείχνει σπορ, όπως είναι τα οποία το Honda GTR, το F1Z, αυτές οι βλακείες μέχρι και η Honda με το Entito 1100 έχει βάλει τη σέλα μπροστά, ρε παιδιά. Μοσχλή αθροισμό είναι, βάζει σέλα μπροστά, δηλαδή έλεος. Η σέλα, παιδί μου, είναι επίπεδη. Όπως είναι σε μια μηχανή τουρισμού, όπως είναι στο Goldwing. Τέλος. Αυτό το πράγμα είναι για τουρισμό. Και το δείχνει εξάλλου και το υποπλαίσιο του, που πίσω έχει ειδικές υποδοχές για να δεχτεί βαλίτσες εργοστασιακές από την Kimco. Φαίνεται να βγουν και aftermarket, οι οποίες πάνε και κουμπούν έτοιμες οι βαλίτσες χωρίς καμία πατέντα επάνω στις προεγκατεστημένες βάσεις στο υποπλαίσιο. Θα το δείξουμε, παιδιά, μετά αυτό. Δεν έχω διαβάσει τίποτα για αυτή τη μηχανή, δεν έχω διαβάσει καν, δεν ξέρω αν υπάρχει τεστ, δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να επηρεάζομαι. Ό,τι κάνω, το κάνω ξεκάθαρα με δικιά μου άποψη και από τη δική μου εμπειρία με πάρα πολλές μηχανές στην κατοχή μου και πάρα πολλές μηχανές από φίλους που έχω οδηγήσει. Οι καθρέφτες έχουν καταπληκτική ορατότητα. Τα φρένα είναι από διαστημόπλοιο. Από διαστημόπλοιο, παιδιά, είναι τα φρένα. Όχι από μοτοσυκλέτα. Δεν έχουν κάνει καμία οικονομία στα φρένα. Ίσως γιατί έχει μπροστά τις δυο τις ρόδες και σου λέει, δώσω, σου λέει φρένα και άστονα. Είναι καταπληκτικά. Βέβαια, μέσα στην πόλη, στην αρχή, κατατρώμαξε. Ρε φίλε, πώς δαγκώνουν τα φρένα έτσι. Γιατί με αυτό το δάγκωμα λέω θα πέσω, αλλά μετά ξεχνάω το συνέστημα ότι θα πέσω, επειδή έχω δυο ρόδες μπροστά και στην ευθεία, τώρα δεν ξέρω αν έχει κόρονα και ABS, αλλά στην ευθεία, άμα τσαροχώσει τα φρένα, θα μπει το ABS και τελειώνει το παραμύθι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ρύθμιση της μετάδοσης, η οποία δεν έχει αυτό το ιστορικό το και είναι πιο μπαμπάτσικο ακόμα, πιο απλωτό του σασμάντου από το προηγούμενο ΑΚ550, το οποίο το έχω οδηγήσει πάρα πολλές φορές, αλλά δεν έχω οδηγήσει το καινούριο. Τα φρένα, παιδιά, εντάξει, είναι παρόν πλανήτη. Το θα κλείσουμε από εδώ. Τώρα εδώ, όπως βλέπετε τη μηχανή, θα πέσει, εντάξει. Δεν έχω βάλει φρένο. Άμα κατεβώ κάτω, έπεσε. Καλό ξημέρωμα. Εγώ όμως θα κατεβώ. Είναι βαριά η μηχανή τώρα, να ξέρετε. Θα την πιάσω από εδώ και θα την βάλω στο κεντρικό stand. Τώρα δεν έχει πρόβλημα. Απλά την ώρα που κατεβαίνεις, επειδή είναι βαριά, όταν πας να την βάλεις στο κεντρικό stand, πρέπει να έχει το νου σου. Δηλαδή, άμα είσαι γυναίκα, δεν είναι να κάνει μαγκές. Για άντρα, εντάξει. Εδώ βλέπετε τις βάσεις στο υποπλαίσιο. Μία και μία-δύο. Μία και μία-δύο. Και εδώ θα συρταρώσει μέσα η βαλίτσα η πλευρική. Το πίσω αμορτισέρ είναι εδώ τοποθετημένο, το βλέπετε. Και δεν έχει μοχλικό. Είναι κατευθείαν πάνω στο ψαλίδι. Και από ό,τι βλέπω, δεν είναι ρυθμιζόμενο, παιδιά. Ναι, δεν είναι ρυθμιζόμενο το αμορτισέρ. Και θα μιλήσω και γι' αυτό. Μετά τα ψώνια. Πάω τώρα στα ψώνια. Εδώ η Ελλάδα είναι πρώτη αποφέτηση, είναι Maxis, Super Max. Εδώ να πούμε ότι έχει γίνει μια οικονομία στα λάστιχα.
γιατί εντάξει η Maxis δεν είναι και το πρώτο brand name στον πλανήτη, αντικειμενικά. Στο Alfa Campus 550, που είναι με δύο ρόδες, μια κλασική μοτοσικλέτα, παύλα σκούτερ, δεν έχει κάνει καμία οικονομία η Kimco και το πουλάει με Dunlop, τα οποία μου έχει πει ο Μάξης, ο φίλος μου που έχει το Kimco, ότι έχει εξαιρετικά λάστιχα πρώτης τοποθέτησης. Εδώ, επειδή είναι τρίροδο, έχει γίνει οικονομία. Μα θα μου πεις, μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει παράπονα για τα λάστιχα. Ναι, αλλά είναι τόσο βαριά η μηχανή, που με τον ίδιο κινητήρα που έχει ένα ΑΚ είναι πολύ δύσκολο να βγάλει μπάντα. Να κάνει ολίσθηση, γιατί είναι βαριά. Δεν ξέρω, θα το δοκιμάσουν εδώ, μπορεί να γίνει. Επίσης, μπορώ να κρίνω όταν έχω δύο ρόδες και παράγω το φρένο και σταματάω. Μπορώ να κρίνω. Άρα θα μου πεις, και αυτοί που κάνουν οικονομία, κάτι ξέραν τι κάνουν οικονομία. Μια χαρά είναι τα λάστιχα για αυτή τη μηχανή, αφού μέχρι στιγμής δεν έχει συστανθεί κανένα γλίστριμα. Ναι, ναι, δεν έχετε άδικο. Εδώ κοιτάξτε κάτι άλλο. Μπροστά με πίσω, εδώ το κάμερα αλλάζει. Είναι όπως είναι τα σημεία της αυτοκίνητα. Γιατί έχει ψαλίδι. Βλέπετε ότι εδώ αυτό δεν είναι πιο πίσω από αυτό. Και γιατί δεν έχει μείνει έτσι η μηχανή. Άμα ότι μόνο το στρίψω, μπορεί να αλλάξει. Για να δω. Ναι. Μόλις στρίψω το τιμόνι, πηγαίνει εκείνο μπροστά. Βέβαια. Είναι ψαλίδι κανονικά. Όπως τα αυτοκίνητα. Πολύ ωραία σάντα. Πάρα πολύ ωραία σάντα. Εδώ βλέπετε το. Έχει και ball joint. Ρυθμιζόμενο ψαλιδάκι. Ψαλιδάκι ρυθμιζόμενο. Κανονικά. Με κόντρα παξιμάδι, βέβαια, αυτό φέρει ευθυγράμμιση, παιδιά. Βέβαια. Είναι κανονικά. Αυτό με αλλάξει λάσκα, φέρει ευθυγράμμιση. Θέλω να συμπληρώσω παραφλούς του τρένου της συζύγου. Λοιπόν, για να δούμε τι βάλαμε. Βάλαμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7 λίτρα. 7 λίτρα βάλαμε, παιδιά. Βάλαμε 7 λίτρα μέσα. Άλλα ψηφιδικά κτλ. Εδώ, κοιτάξτε αυτό εδώ. Αυτό εδώ, κοιτάξτε τι κάνει. Και έχει καστάνια. Κλακ, κλακ, κλακ. Δεν ξέρω γιατί είναι έτσι όμως. Α, μένει εκεί. Μία, το αφήνεις. Δύο, το αφήνεις. Τρεις, το αφήνεις. Τέσσερις, γυρίζει πίσω. Α, αναλόγως το πόσο ψηλός είσαι και πόσο μακριά θες να έχεις τα χέρια στο τιμόνι. Αχα, το μάθαμε και αυτό. Με αυτό δεν πέρασε το φρένο. Τσαροχώνεις όλα τα φρένα και τα τέσσερα. Τώρα οι δαγκάνες μπροστά, παιδιά, είναι εκείνη τετραέμβολη. Τετραέμβολη, ένα το έχει από εδώ έμβολα. Όχι, δεν έχει έμβολα. Διέμβολη από εδώ, διέμβολη από εκεί. Εδώ δεν υπάρχει έμβολο. Και πίσω, τι έχει πίσω, έχει χειρόφρενο, ναι, εννοείται. Και η άλλη, αυτή είναι διέμβολη. Έχει δύο αντικριστά έμβολα. Ένα και ένα. Δύο αντικριστά έμβολα έχει αυτή. Και μπροστά είναι δύο παράλληλα έμβολα, αριστερά και δύο παράλληλα έμβολα δεξιά. Συνολικά δηλαδή η μοσχέτα σταματάει με 6 έμβολα. Οι απολύξεις από τις δύο μπουκές της εξάτμισης λογικά διακοσμητικές. Γιατί είναι ένα σωλήνα πάει. Έχετε από το συλλέκτη δύο σωλήνες και γίνεται ένα. Και βγάζει δύο μπουκές για λόγους εμφανισιακούς. Εδώ η μηχανή ανοίγει σέλα. Εδώ κλειδώνει το τιμόνι. Εδώ μπαίνει στο Trip Master και εδώ μπαίνει στο κεντρικό μενού. Τώρα είμαστε στο κεντρικό μενού μέσα. Κάτσε να καβαλήσουμε. Εδώ να πω ότι πριν κάνω τη δοκιμή, κοίταξα τις πίεσεις των ελαστικών. Προς τιμή στην εταιρεία που μου παρέβασε τη μοτοσικλέτα, οι πίεσεις ήταν εξαιρετικές. Εδώ βλέπετε δεν ξεκλείβωσα αυτή τη φορά, γιατί το έχω στο κεντρικό stand και δεν το είχα κλειδώσει. Εδώ είναι πολύ σημαντικό, έχει μια βαλβίδα, τη βλέπετε. Και άμα την πατάω με το χέρι, αυτό εδώ πέρα, ανάβει το πάρκινγκ. Δηλαδή, άμα τραβήξω το χειρόφρενο, σου λέει φίλε που πας, θα χαλέσει τα κάκια από το χειρόφρενο. Τα φλάσ είναι εδώ, αριστερά, δεξιά. Δεν υπάρχει αυτόματα γύρωση, πρέπει να τα γυρώσει εσύ. Εδώ είναι η κόρνα, η οποία για την κατηγορία τιμή για τόσο πολυτελές όχημα δεν μου αρέσει. Ήθελα κάτι καλύτερο. Εδώ είναι τα alarm. Βλέπετε ότι το ίδιο κουμπί που είναι μίζα, το ίδιο κουμπί είναι και alarm. Έτσι είναι όλα τα Kimco. Είναι κλασική διακόπτη Kimco. Και εδώ είναι μια τάπα που λογικά για τον παρμπή σου πάει πάνω κάτω ηλεκτρικά, το οποίο δεν υπάρχει σε αυτό το μοτοσυκλέτα, σε αυτό το σκούτερ. Πιθανόν είναι εξτρά. Δεν ξέρω, επικοινωνήστε με τον dealer εδώ πέρα, το τοπικό, τον κύριο Μιλτιάδη, Πολύζο, ή δεν ξέρω με τι μοτορ τρέντ, θα είναι σε μια άλλη περιοχή. Να ρωτήσετε το τι και το πώς. Εδώ με αυτό το κουμπί πάω στο ρολόι, επιλέγω τι ρολόι θέλω. Εδώ μπήκα στον καιρό, συνδέω με το τηλέφωνό μου, δεν με ενδιαφέρει. Και εδώ έχω ένα κοντέρ.
Το οποίο και αυτό παραμετροποιείται και βάζει ό,τι κοντέρ θέλει. Λαμπάκι ότι λείπουν λάδια ή ότι πρέπει να κάνει συναλλαγές αλλαγή λαδιών λογικά. Ενδεικτικά του φυλά δεξιά, φυλά αριστερά. Εδώ είναι ενδεικτικό μεγάλη σκάλα. Εδώ είναι λαμπάκι ότι λείπουν τα λάδια. Εδώ είναι λαμπάκι check engine. Εδώ είναι το λαμπάκι του κινητήρα. Άμα λείπει ο κινητήρα, εδώ πέρα είναι το λαμπάκι από το TPS. Σημαίνει ότι έχει εισιτήρια στι ρόδε, ζάντε μπροστά πίσω. Άμα πέσει πίεση και πατήσει καρφί, σου ανάβει λαμπάκι, σου λέει φίλε έχει πέσει πίεση. Εδώ είναι το check του χειροφρένου και εδώ είναι το ABS το οποίο ανάβει στην αρχή και μετά από λίγο σβήνει αφού κάνει check. Τώρα, μέσα από το μενού, πατάω το κουμπί μενού, το βλέπετε. Μπορώ να ρυθμίσω τη φωτεινότητα. Είναι στο 5. Δεν ξέρω πώς μπορεί να πάει η φωτεινότητα. Τώρα πρέπει να διαβάσω το εγχειρίδιο. Λέω ότι είναι στο νούμερο 5. Το μπροστά το ελαστικό έχει 2 και το πίσω έχει ένα 9 ή το ανάποδο. Το μπροστά έχει ένα 9, το πίσω έχει 2. Ή αυτά είναι τα 2, τα μπροστινά, δεξιά-αριστερά. Ναι, το πίσω έχει 2-7. Το μπροστά έχει 2, το αριστερό, το μπροστά δεξιά έχει 1,9. Εγώ τσέκαρα τα ελαστικά. Πραγματικά έχουν τι κατάλληλε πίεσει. Τα παρέλαβε έτσι από το αντιπρόσωπο. Εδώ είναι η θερμοκρασία του ψητικού υγρού. 84 βαθμοί. Εδώ είναι το βολτάζ από την μπαταρία 13,8. Εδώ είναι το συνολικό το οδόμετρο 2.228 χιλιόμετρα. Το οδόμετρο Α, το οδόμετρο Β. Μια λεπτομέρεια. Το κουμπί μενού για λίγο ασφαλείας, για να μην πατάς το κουμπί εδώ. Αυτά τα κουμπιά όλα εδώ. Δηλαδή αυτό το να πατήσεις τη σέλα δεν έχει νόημα, γιατί την ώρα που είσαι πάνω στη σέλα, γιατί να πατήσεις τη σέλα. Άρα δεν έχει νόημα. Άρα δεν πατιέται. Άρα δεν παίρνεις το χέρι από τη μόνη. Το κουμπί το μενού το πατάω. Παίρνω το χέρι από τη μόνη που απαγορεύεται. Το κάνω για τους λόγους της δοκιμής. Και όπως βλέπετε δεν γίνεται τίποτα. Παίρνω σταματημένο. Το lock θα σου κλειδώσει το τιμόνι. Όπως καταλαβαίνεις και να το πάρεις το lock, το τιμόνι δεν μπορεί να κλειδώσει. Γιατί το τιμόνι για να κλειδώσει πρέπει να πάει τέρμα αριστερά ή τέρμα δεξιά. Και αν έχει δύο κλειδαριές, που δεν ξέρω αν έχει δύο κλειδαριές, θα κλειδώνει και αριστερά και δεξιά. Άρα και αν το πατήσω, τι να κλειδώσω. Θα κλειδώσω την ώρα, που οδηγώ. Άρα πάει και αυτό. Και μένει το κουμπί λοιπόν trip, το οποίο πιθανόν είναι το μόνο κουμπί, το οποίο θα το πατήσω, πιθανολογώ, ότι σου αφήνει να πατήσεις ενώ οδηγείς τη μοτοσικλέτα. Λοιπόν, ξεκίνησα. Για να δούμε εδώ, πλαγιάζω τώρα, εδώ να κάνω το roundabout, να δω τι γίνεται. Αισθάνθηκα ένα μικρό γλίστριμα. Αυτά τα ελαστικά εδώ, ναι. Και τώρα το γλίστριμα είναι από αριστερά ή είναι από δεξιά. Το γλίστριμα είναι από τον πισινό τώρα, ναι. Από τον πισινό ήταν. Δεν ήταν μπροστά για το γλίστριμα, τον πισινό. Πλάγιασε πολύ, έκανε το roundabout τη συνέχεια. Εδώ να πούμε ότι η μανέτσα είναι ρυθμιζόμενη σε 4 θέσεις, από 1 μέχρι 4. Εντάξει, μια χαρά είναι. Έχω δει και μηχανές με 5 θέσεις, έχω δει και με 3 θέσεις αξιόλογες. Και εδώ θα πω ότι η οθόνη δεν είναι ιδιαίτερα επανάγνωστη, αλλά δεν ξέρω αν έχει ζελατίνα. Κάτσε, έχει απάνω πολύ χώμα. Το καθαρίσω. Να δω τι βλέπω. Ωραία. Μάλλον πρέπει να διαβάσω λίγο και το χερίδιο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Κλείνω τα αλάρμα από εδώ. Και με το που ξεκίνησα, κατευθείαν σβήσαν αυτές οι απεικονίσεις για να μην σου παίρνουν το βλέμμα από το δρόμο. Τώρα, οι διακόπες, παιδιά, είναι τυπική Κίμκο. Εγώ προσωπικά τους διακόπες Κίμκο δεν τους επικροτώ, γιατί έχουν μια ρηξικέλευτη σχεδίαση, η οποία δεν συνάδει με τα υπόλοιπα σχέδια των κατασκευαστών. Ας πούμε, το αλάρμ τώρα εδώ πέρα που είναι, θέλει μια ειδική εκμάθηση. Τώρα θα μου πεις, στον BMW δεν θέλει μια ειδική εκμάθηση, είναι σωστό. Ας πούμε, εδώ το click switch από πίσω. Πολύ παράξενο. Θα μου πεις, όλα αυτά είναι θέμα συνήθειας. Και η Honda έχει την κόρνα ανάποδα. Πας να βγάλεις πλάση σε κορνάρες. Και εγώ όταν οδηγώ τα Honda, κορνάρω. Ή όταν οδηγώ τη Vespa, αντί να κορνάρω, βγάζω φλάση. Πήγε το κατά ανάποδα. Επειδή έχω διαφορετικές μάρκες μηχανές, δεν μπορώ να συνηθίσω. Αυτό είναι λάθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικάνικης Ένωσης Κατασκευαστών και της Ασιατικής Ένωσης Κατασκευαστών, που δεν φτιάχνουν ένα πρωτόκολλο να έχουν όλοι οι διακόπτες. Αυτό, ρε παιδιά, δεν μπορεί να συνεχίσει το πράγμα δηλαδή. Κάθε φορά που ανεβαίνει σε μία μηχανή, πρέπει να μάθει τους διακόπτες πώς δουλεύουν. Εντάξει, το φλέσσα εδώ είναι αριστερά, σωστά είναι, η εικόνα σωστά είναι κάτω. Εκεί να μισθωρώ, εγώ την παθαίνω με το Honda. Πάω να πατήσω κόρνα και κατεβάζω ταχύτητα στο DCT. Στη Vespa. Πάω να πατήσω κόρνα και επειδή πατάω εδώ, κάτω είναι το flash. Γιατί είναι ανάποδα στη Vespa. Θα σου πω, εδώ πέρα είναι φυσιολογικά σε αυτό το σημείο, δεν μπορώ να πω. Αλλά αυτό εδώ πέρα με το μενού ή την πλοήγηση, να πει και πώς αλλιώς να μπορούσε να είναι. Εντάξει, οκ. Okay. Πώς να μπορούσε να είναι. Αυτό εδώ είναι καλό. Το κουμπί του kill switch.
Εδώ μπλέξαμε σε... κόβουν δέντρα σε έναν δρόμο. Δεν μπορούσα να κάνει τώρα σφήνες με αυτή τη μοτοσυκλέτα, ξεκάθαρα. Δεν γίνεται. Τα φρένα έχουν απίθανο δάγκωμα, γιατί έχεις, δεν ξέρω, έχει πάρα πολύ καλή τρόμπα. Απίθανο, απίθανο δάγκωμα. Εδώ είναι πως δεν μπορούσε να περάσει. Σφήνες, εδώ δεν περνάει ούτε κοπέλα με το σιπάκι αριστερά. Αυτή θα μπορούσε να περάσει, άμα έφερε λίγο να ρισκάρει, εγώ δεν μπορώ να περάσω. Τώρα δεν υπάρχει ένα άλλο κουμπί πίσω. Το οποίο τι κάνει, αλλάζει τα power mode. Εδώ λέει power mode και εδώ λέει rain mode. Power mode, rain mode. Αυτή η μηχανή λογικά traction control δεν έχει. Γιατί του μάγκη του ΑΚ που το έχω οδηγήσει έχει τρεις ρυθμίσεις διαφορετικές. Η μία είναι power, η άλλη είναι power χωρίς traction και η άλλη είναι rain. Το rain έχει πάρα traction, το power σου δίνει δύο επιλογές με και χωρίς traction. Εδώ πέρα αλλάζει από power σε rain και από rain σε power. Άρα δεν υπάρχει traction σε αυτή τη μηχανή και λογικό γιατί είναι πάρα πολύ βαριά. Και τι να το κάνει το traction. Πού να και λαγελίστε να κάνει, αποκλείεται να παίζει, γιατί κάνει ένα αποδημόνι, έχει μπροστά δύο ρόδες, δεν γίνεται να τη φας από πλαγιολίσει με αυτή τη μηχανή. Μη σου πω ότι με αυτή τη μηχανή είναι απλαγιολιστέ, είναι πιο διασκεδαστική. Βέβαια, οι άνθρωποι που θα πάρουν αυτή τη μηχανή έχουν ένα άλλο προφίλ, μπορεί να μην έχουν μοτοσυκλετιστικό προφίλ, και αυτό το τέστο είναι καθαρά μοτοσυκλετιστικό, αλλά θέλω να σου πω ότι όσοι είναι μοτοσυκλετιστικοί και πάρουν αυτή τη μηχανή, μπορούν να κάνουν ακραία πράγματα από ό,τι κατάλαβα από το λίγο που την έχω οδηγήσει στο roundabout και σε μια στροφή που μπήκα εκεί πέρα πηγαίνοντας να κάνω μία μέρη της τελικής που τελικά δεν την έκανα γιατί φύσηκε πάρα πολύ αέρας. Μου έπεσε το αίσθημα ότι αυτό το πράγμα, ας πούμε, άμα ήταν δικό μου, θα έξινα κάτω τα πατώματα. Δεν μπορώ να το κάνω όμως. Αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα κάνεις σε μοτοσυκλέτες, οι οποίες είναι ξένες προς Θεού. Θα την οδηγήσουμε με βλάβεια, αλλά θα βγάλουμε συμπέρασμα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ακραία πράγματα. Το καλό πράγμα από τη μέρα φαίνεται. Τώρα, η κάλυψη είναι εξαιρετική στα πόδια. Όλο αυτό το πράγμα είναι τεράστιο που βλέπετε. Τεράστιο. Μηδέν αέρας. Τώρα το μαξιλάρι το έχω φέρει τέρμα πίσω. Για να δούμε. Α, το έβαλε εδώ το μαξιλάρι. Το μαξιλάρι εδώ, κοιτάξτε, φέρνει μπροστά. Άμεσο κοντούλες. Ήρθα μπροστά τα πόδια μου. Και τώρα με ακουμπάει πίσω η πλάτη μου. Τώρα το βάζω τέρμα μπροστά. Κάτσε. Τρίτη σκάλα. Δύο, τρεις. Τέρμα μπροστά. Δεν μ' αρέσει. Όχι, εμένα μ' αρέσει τέρμα πίσω. Αλλά μπράβο στη ίδιο. Εδώ τέρμα πίσω. Εντάξει, είμαι ξάπλα. Είμαι καταξίδι. Εδώ είμαι καταξίδι. Αλλά άμα το βάλεις τέρμα μπροστά. Ένα, δύο, τρία. Σε σμπρώχνει. Δεν πας πίσω. Σου δίνει μόνο το προστινόμερος της έλας και πας να οδηγήσεις επιθετικά. Ωραία. Τέρμα μπροστά λοιπόν. Πάμε να κάνουμε επίθεση. Πάμε να βγούμε το βουνό. Τώρα για πώς είναι αυτή η μοτοσυκλέτα. Λοιπόν, σκούτερ είναι, όχι. Μοτοσυκλέτα είναι, όχι. Τρίκυκλο είναι, τι εννοεί τρίκυκλο. Έχει τρεις κύκλους, τρεις ρόδες. Αλλά δεν έχει πίσω καλώτσι να μεταφέρει πράγματα. Έχει συμπεριφορά από οδήγηση μοτοσυκλέτας. Ναι, έχει. Ξεκάθαρα. Έχει ασφάλεια παραπάνω από μοτοσυκλέτα. 100%. Ξεκάθαρα. Και στο φρένο και στο στρίψιμο. Έχει την ευελιξία να κάνει κόμμα και με αυτή τη μοτοσυκλέτα μέσα στην πόλη. Ναι, έχει. Θα μου πει, μπορεί να κάνει διευθύνσει από παντού. Όχι. Αλλά τι κερδίζει. Τεράστια ανεμοκάλυψη. Να πέσει πάρα πολύ δύσκολο. Όχι πω με τι σημερινέ μηχανέ είναι εύκολο να πέσει που έχουν ABS και traction control. Αλλά με αυτή τη μηχανή στην πόλη δεν μπορώ να βρω τον λόγο πώ μπορεί να πάθει ατύχημα. Πε σου λέω να σε χτυπήσουν, να σε παρασύρουν. Σου λέω να κάνει λάθο χειρισμό εσύ. Θα γλιτώσω από κάθε λάθος χειρισμό δικό σου. Και πολλοί δεν το ξέρω, δεν μπορώ να κάνω δοκιμές κανένας επειδή δεν έχω τον χρόνο. Σίγουρα όμως επειδή είναι πιο βαριά από το ΑΚ 550 και μοιράζουν τον ίδιο κινητήρα, αυτή είναι σαν να πηγαίνει μόνο με δικάβαντα, αλλά σίγουρα και πιο πολύ. Είναι όχημα πόλης. Τα κυβικά είναι πολλά και μπορεί να κινηθεί ακόμα και μέσα στην Αθήνα, που να βγει στην Καδεχάκη, στην Συγκρού, να βγει στην Αττική. Δηλαδή δεν θα είναι αργό. Τώρα, σίγουρα σε καθημερινή χρήση, λόγω βάρους. Στο commuting θα σου κάψει βενζίνη. Εάν θες ένα πολυτελές commuter,
και ένα πολύ ωραίο όχημα αποδράσεων τριβάλιτσο για Σαββατοκύριακο είναι καταπληκτικό εφόσον είσαι νοστοχόμενος δύο τροχούς. Εδώ βέβαια θα πείσουμε τρεις τροχούς. Όταν είσαι μοτσικλετιστής και οδηγήσεις αυτό εδώ το σκούτερ, τρίτυκλο, μοτσικλέτα, όπως τις πες το, είναι οικείο, εδώ μέχρι τα 5 χιλιόμετρα είναι που αλλάζει λίγο, έχει ένα πλάτος, αλλά αυτό εδώ, το πλαστικό, κοιτάξτε, εδώ και εδώ, οριοθετεί το πλάτος του, δηλαδή, το πιο πλατή σημείο είναι αυτό, εδώ. Όταν αυτό περνά από εδώ και από εδώ, οι ρόδες του είναι τόσο πιο μέσα, και η μία και η άλλη, άρα αφού περνάς από εκεί που το βλέπεις, περνάς από παντού. Άρα είναι εύκολο. Απλά έχεις αυτό το μπαούλο όλα. Λες, αυτό το μπαούλο πρέπει να το περάσω από κάπου. Προσωπικά είμαι λίγο υποκειμενικός δοκιμαστής, γιατί έχω το θαυμαστόβολο δικό μου που είναι ακόμη πιο πλατιά. Εγώ το περνάω εύκολα από παντού. Αλλά ένας ο οποίος δεν έχει την εμπειρία τη δικιά μου, σίγουρα θέλει, πιστεύω, δεν είναι και σίγουρα, λάθος είπα σίγουρα, θέλει ένα χρόνο προσαρμογής να μπορέσει να περνάει το CV3, έτσι ονομάζω το μοντέλο, CV3, λογικά από το Custom Vehicle 3, Custom όχημα 3, με τρεις ρόβες δηλαδή, έτσι πιστεύω, αυτό σημαίνει CV3, να το περνάει το CV3 από παντού. Το από παντού, πάντα με γνώμονα, εφόσον επιτρέπει το πλάτος να περάσει από παντού. Γιατί αν δεν επιτρέπει το πλάτος, δεν περνάει από παντού. Τώρα ένα καλό ερώτημα θα ήταν τι ρεζερβουάρ έχει, γιατί και εγώ δες παραπάνω, λόγω βάρους θα έπρεπε να έχει και μεγαλύτερο ρεζερβουάρ. Κοιτάξτε παιδιά εδώ στο λεωφορείο την πλάτη πώς με σμπρώχνει μπροστά. Rain mode δεν έχω βάλει, το θεωρώ πως είναι άχρηστο, γιατί η μηχανή αυτή είναι τόσο ασφαλής που το rain mode απλά αποτρέπει το σπινιάρισμα γιατί ξεκινάει πιο ομαλά. Είναι μια μηχανή η οποία είναι βαριά. Το μοτέρ δεν του πέφτει λίγο του σασιού, του σασί, αλλά δεν του πέφτει και πολύ. Να πεις ότι ώρα παιδάκι, άμα δεν βάλω το air mode και βρέξει, πάμε σκοτωθήκαμε. Δηλαδή, δεν έχει καν traction control και δεν χρειάζεται και να έχει. Δηλαδή, το air mode για μένα είναι περιττή δεύτερη καταγράψη. Είναι για πάρα πολύ κακούς δρόμους με πάρα πολύ ψηλόβροχο. Την ώρα πιάνει το ψηλόβροχο και έχει να βρέξει από το καλοκαίρι και είναι φθινόπωρο. Ίσως μόνο τότε. Διαφορετικά το air mode. Τώρα, δεν ξέρω τι να το κάνω εγώ τώρα, δεν ξέρω, δηλαδή, με την εμπειρία τη δικιά μου, δεν θέλω να περιευθολογήσω, αλλά δεν είναι να σου βγάλει πισινό η μηχανή, ότι θα σου κάνει πάντα και πώς θα τη φέρεις, δεν χρειάζεται αυτό, δηλαδή, είναι περιττό, είναι για πάρα πολύ λίγους, δηλαδή, μπορεί κάποιος που είναι μη έμπειρος, το πρώτο καιρό, να έχει το rain mode, για να μπορέσει ο άνθρωπος να εξοικειωθεί με τα πολλά κυβικά της μοτοσυκλέτας. Τώρα εδώ έχω βάλει τη σέλα πίσω να πιέζει μπροστά, να ρίξω λίγο το κορμί μου μπροστά εγώ. Εδώ κάνουμε λίγο trail breaking αν μπορούμε. Ωραία, στρίβει στροφή. Δεν έχει αίσθηση του μπροστινού το τι γίνεται. Θεωρώ πως άμα γλιστρήσει μπορεί να κάνει παράλληλη μετατόπιση έτσι. Τακ, 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 μπορεί, αλλά μπορεί και να πέσεις. Δεν το ξέρω. Δεν έχω αίσθηση, δεν μπορώ να σου πω. Αυτό το καταλάβεις καλή άσφαλτο. Αλλά εδώ που η άσφαλτος είναι χαλιά, εδώ το αίσθημα ασφάλειας που αποπνέει είναι τεράστιο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα εδώ έχω μέσα 32 χιλιόμετρα και έχω ένα παλιό άσφαλτο τριμμένο, διαλυμένο. Δουλεύουν τα ψαλίδια κανονικά. Δεν περνάει κραβασμό στα χέρια, δουλεύουν πάρα πολύ ωραία. Δεν κοπανάει. Εδώ ας πούμε έχει χώμα κάτω τώρα. Μέσα στη στροφή είχε χώμα. Και δεν με νοιάζει δηλαδή να κάνω αποφυγή, να μην πατήσω το χώμα για να πάω στο καθαρό κομμάτι που δεν έχει χώμα ή που δεν έχει φύλλα. Λέω, έχω και την άλλη τη ρόδα. Θα σωθώ. Εδώ τώρα. Στη στροφή. Κοίτα, είναι παράξενο το συνέστημα. Δεν μπορώ να μπλεκάψω πολύ γιατί ξέρω εγώ, η ξένη μηχανή είναι και μήπως σε προδώσει κιόλας. Δεν ξέρω. Αλλά κοίτα τώρα εδώ, την πλέκασε πολύ. Α, κοίτα εδώ. Θέλει συνήθεια. Δώσε μου λίγο χρόνο να καταλάβω τι γίνεται. Τώρα εδώ με παίρνει, απλά κάσω κι άλλο, με παίρνει.
Μπορεί να πάρει εξωφρενική άσκληση. Φοβάμαι γιατί είναι ξένοι παιδιά με μοτοσυκλέτα. Και φοβάμαι με γλιστρήσει. Είναι και πολύ βαριά. Και δεν ξέρω ότι. Δεν την ξέρει τη μοτοσυκλέτα. Δεν δίνει και αίσθηση. Είναι ανέστη εντελώς. Δηλαδή νομίζω ότι μπορεί να πλαγιάσει στροφή τέρμα. Σίγουρα θα πέσει. Παιδιά δεν είναι αυτοκίνητο. Εντάξει. Δεν είναι αυτοκίνητο. Θα πέσει άμα το παρακάνει. Αλλά τα όρια πρέπει να είναι ακραία. Ειδικά σε καλή άσφαλτο. Α, κοίτα εδώ τώρα, για να δούμε. Εδώ. Για να δούμε εδώ. Αριστερή στροφή. Δεν ξέρω αν φαίνεται οι κλίσεις που κάνω. Για τα χιλιόμετρα αυτά, δηλαδή μπορείς με 35 χιλιόμετρα να πλαγιάσεις πάρα πολύ, που σε άλλη μηχανή θα μείνεις από κυροσκοπικό. Για να δούμε αυτή εδώ πέρα την παράξενη στροφή, τη δύσκολη. Εντάξει, γεια σας παιδιά, αυτό εδώ είναι τρένο. Τώρα αισθάνομαι, αρχίζω και αισθάνομαι πίσω ότι το πίσω θα μου φύγει και θα κάνω ένα από τη μόνη παρά το μπροστά. Καλά, αυτό με λίγο trail breaking. Μπορεί να κάνει τρελά πράγματα, Είναι επιδομένο το μπροστινό του. Για να δούμε. Έχει και φύλλα κάτω. Λόγω του αέρα έχουν πέσει φύλλα. Για να δούμε. Βλέπετε παιδιά, εδώ τώρα εντάξει, καταλάβατε τι έγινε. Ήταν μία είσοδο 55 χιλιόμετρα σε μία στροφή που με μία μοσκλήρα με δύο ρόδες είναι το ωριακό μπορείς να μπεις. Ανοίγω από την τροχιά μου, εδώ μου κάνει ένα γλίστριμα. Μου έδωσε έσαι από ένα γλίστριμα δεξιά προς την ρόδα, άρα μπορείς να πάρεις και αίσθημα από γλίστριμα. Δύναται δηλαδή να το πάρεις. Βγάζω το πόδι κάτω, αλλά δεν μπορώ να κάνω. Άμα πάω να φύγει, να βάλω το πόδι. Και βλέπω ότι σχεδόν ακούμπησα το πάτωμα. Για να δούμε. Ωρε φίλε. Αυτό ξέρεις θέλει. Αυτό θέλει να πας σε ένα χώρο τύπου parking από Lidl και να το κάνεις roundabout. Συνέχεια. Να είναι δικός όμως. Να το πλαγιάζεις και να δεις πού βρίσκει κάτω και τι βρίσκει κάτω. Βρίσκει το stand, βρίσκει εξάτμιση, βρίσκει το πάτωμα, έτσι ώστε να μην φας αναδίπλωση την ώρα που κάνεις ακραία στροφή. Να το μάβεις δηλαδή σε πολύ καλή άσφαλτο, να το πας σε ένα τέτοιο πάρκινγκ που έχει πολύ καλή άσφαλτο του Lidl ή από ένα άλλο σούπερ μάρκετ, να πας βράδυ που δεν είναι κανένας παρκαρισμένος και να αρχίσεις να κάνεις δοκιμές. Γιατί πλάγιασε πάρα πολύ. Και εντάξει, τώρα η μηχανή είναι και ξένη. Δεν μπορώ να κάνω τώρα αυτά. Δηλαδή, με αστεία χιλιόμετρα. Αλλά φοβάμαι να μην κάνω έξοδο γιατί τώρα σκόνε μάξει. Δεν είναι επώνυμο. Επίσης, στα λάστιχα, όταν θες να στρίψεις. Α, εδώ το τιμόνι κούνησε λίγο έτσι. Γιατί πέσανε ρεύμα σε ένα παράλληλο αυλάκι και έκανε παράλληλη μετατόπιση. Για να δούμε εδώ προς πέραση. Εδώ έχει κίνηση τώρα. Για να δούμε στην κίνηση τι μπορεί να κάνει στο βουνό. Για να δούμε. Ανοίγω το γκάζι θέρμα. Πρώτη φορά να κάνω είσοδο στροφή. Φρένα και είσοδο. Αλλά τι είσοδο, να κάνω να σπάσει ένα χελώνα. Α, είναι κηδεία. Ζωή σε λόγο μα. Ο Θεός αναπαύσει την ψυχή του ανθρώπου. Ήταν κομπή δηλαδή. Με κηδεία λίγο γιατί έχει κίνηση. Τώρα δεν μπορεί να κατεβάσει ταχύτητα, νομίζω πως είχα αντισυτεί. Υπάρχει γυροσκοπικό, κανονικά με γυροσκοπικό πλαγιάζεις, βγάζεις και σώμα. Αλλά κάνει παράλληλες μετατοπίσεις, κάνει κλακ, 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 κλακ όταν χάνει το μπροστινό. Με 4 PSI λιγότερα στα μπροστινά λάστιχα, που δεν το έκανα, γιατί ήθελα να το δω με τις πιέσεις που προτείνει η Kimco, θα μπορούσα να κάνω πολύ καλύτερα πράγματα. Εδώ σε ένα πολύ κακό κομμάτι, επίτηδες πάτησα στο χαλασμένο κομμάτι του δρόμου που πάω το αποφεύγω όταν είμαι με τη μοτοσυκλέτα δικιά μου και δεν κατάλαβα τίποτα. Για να αρθήσεις να πω ότι είναι εκπληκτικές. Κοιτάξτε εδώ πέρα παιδιά πώς ανεβαίνει η μοτοσυκλέτα. Πάμε στη δεξιά, πάμε φρένα, κρατάμε το φρένο μέσα στη στροφή και ανοίγουμε. Ανοίγουμε. Ναι, ανοίγω και. Παιδιά, ανοίγω και φεύγει το πίσω. Φεύγει το πίσω. Ψαλιδίζει η μηχανή και γυρίζει ο κόλλος πίσω.
Για να τώρα εδώ. Ανεβάζουμε λίγο ρυθμούς τώρα. Και το μοτέρ είναι πολεμικό. Δηλαδή έχει τόσο όσο γκάζι θέλεις και λίγο παραπάνω για να βάσει πιλίου. Μια κλασική παραβολική στροφή του πιλίου. Και αυτή η παραβολική από τις πιο επικίνδυνες στροφές. Γιατί θα ξανανοίξει πάλι, ενώ κλείνει, ξανανοίγει πάλι. Έχουμε καλή ασφαλτό, το γκάζ τέρμα καρυδωμένο. Μαζεύουμε χιλιόμετρα, 96 χιλιόμετρα. Φρένα επικλητικά, πέφτουμε. Πάμε με trail braking τώρα εδώ, να δοκιμάσουμε. Είσοδο. Αργήσαμε, λάθος είσοδο, παιδιά. Λάθος, πολύ λάθος είσοδο. Να χάσει την είσοδο στροφή αυτή. Εδώ, φρένα, 180 μοίρες. Με πολύ κακή άσφαλτο. Άνοιγμα στην έξοδο και δεν τρίθρε καθόλου. Τέρμα γκάζι. Ένα και αυτά χιλιόμετρα δεξιά, 45 μοίρες. Πάμε για ένα σικέιν, 30 μοίρες δεξιά. Θα το πάρουμε ευθεία, μαζεύουμε χιλιόμετρα. Πέφτουμε στα φρένα και ετοιμαζόμαστε για την 30 την ανοιχτή. Και εδώ έχουμε 90 μοίρες αριστερή. Φρένα, πάμε άγρια, τρομερά φρένα. Άνοιγμα γκαζιού. Ω, με έβγαλε κόλλα τώρα, τέλεια, το μπροστά επιδομένο. Εδώ έχουμε μια 90 παραβολική και μια 45 αριστερή, θα την πάρουμε ευθεία από εδώ, έτσι, με τέρμα γκάζι και μαζεύουμε τα χιλιόμετρα για να φτάσουμε σε μια 45 δεξιά με 105 χιλιόμετρα. Απίθανα φρένα, βρώμε και κάτω η άσφαλτος από πευκοβελόνες και ανοίγουμε τον γκάζι στην έξοδο. Πάμε. Και εδώ έχουμε μια κλασική 180 μοιρών. Ένα 30 αριστερό σικέιν στις 180 μοίρες δεξιά. Για να δούμε εκπληκτικά φρένα. Εδώ έχει λίγο μακρύ μεταξόνιο για τις 180 μοίρες, πολύ δύσκολες στροφές αυτές. Θέλω μικρά μεταξόνια, γρήγορες γεωματρίες. Εδώ αργεί πάρα πολύ και τα φόρτσα. Εδώ τέρμα γκάζι, το βουνό. 89, 90, τα μαζεύει τα χιλιόμετρα 100. Πάμε. Πολύ γρήγορη ανάβαση. Δεξιά 30 μοίρες και αριστερή έχουμε εδώ πέρα 90 μοίρες ορθογωνία. Με κακή άσφαλτο είναι η φορική, αλλά καλή κλίση σωστή. Φουλ έξω στον γκάζι. Πάμε και μία δεξιά 45 μοιρών. Πολύ κλειστή. Προσοχή. Με φρένα. Πάμε. Την πήραμε. Και εδώ 45 κλειστή, προσοχή, έρχονται και από πέντε ρεύμα άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι γνώστες στις διαδρομές. Και φτάσαμε στην Πορταριά, κλασική διαδρομή, δοκιμάζω όλες τις μοτοσυκλέτες. Αλλά τα καλά κομμάτια, παιδιά, είναι από εδώ και πάνω. Από εδώ και πάνω ανοίγει ο δρόμος και μπορείς να κάνεις μαγικές εισόδους με ακόμα καλύτερη άσφαλτο και λιγότερη κίνηση. Εδώ λοιπόν γίνεται το ράλι Πορταριάς. Με μια ξένη μοτοσυκλέτα δεν μπορούσα να κάνει και πολλά πράγματα, αλλά αυτά που έχω κάνει ήδη καταλαβαίνω ότι είναι ακραία και ότι αυτοί που θα πάρουν αυτή τη μηχανή δεν είναι αυτοί που θα κάνουν αυτά τα πράγματα. Γιατί αν ήταν οδηγοί ενθουσιώδες, θα πέρανε ένα όχημα που είναι πιο ενθουσιώδες. Άρα, εσείς οι οποίοι με βλέπετε και είστε να μπείτε στον κόσμο των δύο τροχών με ασφάλεια, που αυτό εδώ είναι τρίτροχο, αλλά ουσιαστικά όλο το εν γέννη σύνολο είναι φιλοσοφία και συμπεριφορά δύο τροχών. Προς το καλύτερο πάντα, προς το πιο ασφαλές. Το καλύτερο είναι υποκειμενικό, το πιο ασφαλές όμως είναι 100% αντικειμενικό. Να ξέρετε ότι αν κάνετε το μαξιλάρι μπροστά, όπως το κάνω εγώ, και καθίσετε τον μπροστινό μέρος να φορτίσετε τον μπροστινό τροχό, ότι έχει τόσο γκάζι για να μην βαρεθείτε ποτέ και για να οδηγήσετε πάρα πολύ γρήγορα σε αυτές εδώ πέρα τις διαδρομές του πιλίου. Τώρα εντάξει, το μπράλο σίγουρα δεν είναι μηχανή που θα βάλει φωτιά στην άσφαλτο γιατί έχει πάρα πολύ βάρος.
αλλά το πήγαμε τέρμα. Αφού στο πάρω αυτή τη μηχανή, θέλει κάτι τουριστικό, κάτι άνετο, κάτι υπερασφαλές. Βγάζει φλάσσα άρρωπος αριστερά και μπράβο του. Εγώ θα περάσω δεξιά, προσεκτικά πάντα, γιατί μπορεί να το μετανιώσει. Λοιπόν, και θα σας έλεγα ότι αν η τιμή είναι καλή για σας, για αυτά που διαθέτετε, να το πάρετε. Για να δούμε εδώ, εδώ και το κομμάτι παιδιά φτιάχνει. Εντάξει, έχεις τώρα, μην λέμε βλακίες παιδιά, εντάξει. Σου δίνει τεράστια αίσθηση, δηλαδή αφού μπήκες στο ρεύμα, βλέπω ότι στο πουλί μπήκες στο ρεύμα. Μια κλασική ανάβαση πουλίου, πολύ γρήγορη βόλιο πορταριά, με 90 χιλιόμετρα αριστερή. Πάμε στα φρένα και δεξιά 45. Έξοδος, αριστερά 90. Δεξιά 30, αριστερά 30, με σικέιν, ωραίες όσο σικέιν και έχουμε δεξιά μια δύσκολη 90, αλλά με πολύ καλή άσφαλτο. Έξοδος, 90 αριστερή, σικέιν, πάμε, παραβολική, παραβολική, πάμε, πάμε και εδώ έχουμε 90 δεξιά. Φρένα, κακή άσφαλτο. Καλή άσφαλτσα έχει φύγει κάτω. Φύλλα, συγγνώμη. Τώρα ξεκινήσω εδώ γιατί έχω τα φύλλα. Εδώ αριστερά, πάμε είσοδο δεξιά. Με λίγο trail breaking να πέσει μέσα μηχανή. Έξοδο, αριστερά. Το σηκέει το γρήγορο. Βγαίνουμε στη μεγάλη ευθεία. Σε 105 χιλιόμετρα. Πάρα πολύ καλά. Και πάμε σε μια δύσκολη δεξιά με κακή άσφαλτο. Και αμέσως μια απότομη αριστερή είναι η κιντάρα. Οραβολική. Πισινό. Κατεβάζω κι άλλο τη μηχανή και σε λακκούβα. Κρατάει, δεν γλιστράει. Κατεβάζω κι άλλο. Σε όλες τις τροφές είμαι στα 8-10 και έχω άλλα 2 να δώσω και πάω πάρα πολύ γρήγορα, παιδιά. Πάρα πολύ γρήγορα. Αριστερή. Με λίγο trail. Ρίχνω τη μέσα την κάστερ. Ανοίγει. 90. Πάμε. Εδώ να πέσω κι άλλο. Να πέσω. Φοβάμαι να πέσω. Έπεσα κι άλλο. Πάμε δεξιά. Αυτό πρέπει να έχει το πλαίσιο το ακλόνιο του ΑΚ. Με τα ψαλίδια μπροστά το αυτοκίνητο, αυτό το σύστημα το απίθανο που είχε το Νίκεν. Και είναι ένα πράγμα το οποίο αν ξεπεράσεις ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αυτό που έχεις πάθει να βλέπεις. Πω, κοίτα εδώ είσοδος. Και εδώ ρε πλάκαζα, εδώ κοίτα, ωραία πούστη μου. Τι κάνει αυτό εδώ ρε. Ρε φίλε είναι και ξένο, εντάξει. Αριστερή. Άμα ξεπεράσει το ψυχολογικό, καρφώνω κάτι τέρμα. Για να δούμε αυτή την είσοδο εδώ. Να την πάρουμε, έτσι, πάμε. Τέρμα. Αριστερά και τέρμα γκάζ. Καρφή ανηφόρα, πάμε, 97, 98, 100. 106, αν είναι 110, φτάνουμε στα αριστερή, 45, όχι αυτή είναι, δεν είναι 45, ναι 45, πολύ καλή άσφαλτη, σωστά. Πάμε δεξιά. Λοιπόν, φτάνει παιδιά, φτάνει, δεν χρειάζεται να ρίξουμε τίποτα άλλο, θα μένουμε και από βενζίνη, φτάνει, επιτόπου στροφή, δεν έχει όπισθεν, είναι βαριά η μοτοσυκλέτα, να ξέρετε, προσοχή είμαστε κοπέλες. Και είμαστε παλίκαροι με την πάντα κάτω με τα πόδια. Πάμε λίγο τώρα cool. Cool γιατί η μοτοσυκλέτα είναι ξένη και γιατί αναβοσβήνει και το λαμπάκι της βενζίνης. Καταναλώσεις παιδιά δεν μπορώ να μετρήσω γιατί πρώτον στην ανάβαση εδώ αυτή την ακραία κάρφωνα τον γκάζι τέρμα για να σας δείξω τι μπορεί να κάνει η μηχανή. Εντάξει, δεν έχει νόημα να κάνω οικονομία στα γκάζια. Τι καίει γιατί δεν καίει, αυτά ξεχάστε. Αυτά τα τσίπικα, τι καίει γιατί δεν καίει. Δεν είναι για αυτή τη μηχανή. Αυτή η μηχανή είναι ακριβή μοτοσυκλέτα. Την παίρνουν αυτοί οι οποίοι ξέρουν και θέλουν να πάρουν αυτή τη μηχανή. Τι δίνει αυτή η μηχανή, τι προσφέρει αυτή η μηχανή. Την απόλυτη ασφάλεια. Ένα απόλυτο farm και play bike. Το οποίο μπορεί να πάει να πάρει το παιδί από σχολείο, να πάει τριήμερο με τη γυναίκα με πληρωτικές βαλίτσες, να ταξιδέψει με δύο άτομα
με 130 max, γιατί παραπάνω θα είναι πάρα πολύ και με κάτω θα είναι πάρα πολύ βαρύ, σε όλη την Ευρώπη, και να διασκεδάσεις με απίστευτη ασφάλεια στο βουνό, στο πύλιο και οπουδήποτε πιστεύεις ότι μπορείς να δεσαι, ακόμα και στην πίστα. Θα ήθελα λίγο παραπάνω γκάζι, γιατί ενώ έχει πολύ καλό μοτέρ, παιδιά, είναι βαρύ το πλαίσιο και ενώ μπορεί η μηχανή να κάνει κι άλλα, δηλαδή να κάνει τρελά πράγματα, μένει από γκάζι, μένει από γκάζι η μηχανή. Η μηχανή μένει από γκάζι, που το ΑΚ θα μένει από γκάζι. Εδώ αριστερή κατηφορική, για να δούμε αυτή εδώ, δεξιά. Εντάξει, η θέση οδήγηση στα πόδια δεν είναι και ότι καλύτερο για σπορ οδήγηση. Εγώ τα έχω βάλει λίγο πίσω για να πέσω μπροστά. Έχει πάρα πολύ αέρα, ρε γαμώτο, σήμερα να πάω να κάνω μια δοκιμή τελική. Τώρα αυτό το πραγματάκι, αν είχε και δύο ελαστικά, ας πούμε, επώνυμα, δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να έκανε. Εδώ και τώρα δεν το πιέζω γιατί είναι ξένο, είναι και ένα καμάξι. Είναι και πιέσεις αυτές που προτείνουν κατασκευασίες, οι οποίες είναι για να μην φέρουν τα ελαστικά και για να μπορούν να έχουν και ένα κράτημα αξιοπρεπές. Όταν δεν μας ενδιαφέρει η φθορά, αλλά μας ενδιαφέρει το μέγιστο σε ασφάλεια και σε στρίψιμο, κατεβάζουμε 4 PSI μπροστά πίσω. Αυτό κάνουμε και στην πίστα. Κανένα φορά κατεβάζουμε και 6 και 7 στην πίστα και 8, αναλόγως πόσα άλογα είναι η μοτοσυκλέτα μας και πόσο γρήγορα γυρνάμε στο κυρολόγιο. Εγώ τώρα εδώ ανέβηκα, ας πούμε, με ελάστικα σύμφωνα με τις πιέσεις του κατασκευαστή. Τώρα εδώ έχει και κλονάρα πάνω στη... Δεν ξέρω αν έχει cornering, δεν πιστεύω να έχει IMU και δεν ξέρω αν χρειάζεται cornering αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να βρω πώς μπορείς να πέσει με αυτό το πράγμα. Και όμως παιδιά πέφτουνε, πέφτουνε. Σε μια εκδρομή με ένα παιδί που είχε ένα MP3, είχε πέσει μπροστά μας. Παλιά εκδρομή. Με το σκούτερ κλάβει Φασαλία. Τώρα δεν ξέρω γιατί έπεσε. Και αυτό ήταν και η πρώτη μηχανή που είχε πάρει. Τι να πω, δεν ξέρω. Το MP3 βέβαια μπορεί να είναι διαφορετικό, να έχει άλλο σύστημα. Έχω να οδηγήσω και πάρα πολλά χρόνια. Ύστερα αυτό το πράγμα το πέρα έχει πλαίσιο από ΑΚ, δεν έχει πλαίσιο από MP3. Αυτό το πλαίσιο είναι βράχος. Η ανάρτηση είναι καταπληκτική, καταπληκτική. Σφιχτή, απόσβεση επαναφοράς, ωραία. Πιο αργή από το Forza, πολύ ωραία. Ανεβαίνει η ανάρτηση τόσο όσο αργά, όχι πολύ αργά. Έτσι ώστε να μπει σε δεύτερη ανομαλία, να έχει προλάβει να σηκωθεί και να μην είναι ουζαρισμένη κάτω. Ούτε όμως και αυτό το γρήγορο, το σκυρό του Forza. Η απόσβεση πίεσης πάρα πολύ ωραία. Πέφτει σε λακκούβα, η μηχανή βυθίζεται και βυθίζεται αργά, δεν βυθίζεται γρήγορα τα ράντελο. Σφιχτές οι αναρτήσεις. Θα πούνε πολλοί, δεν είναι αυτό όχημα πόλης. Μα πώς γίνεται αυτό να κάνεις κομμικούτικ με αυτό, να το βγάλεις στην πόλη. Κοιτάξτε, παιδιά. Είναι και για αδαείς οδηγούς. Και άμα του βάζεις μια σφιχτή ανάρτηση, τον βοηθάς πάρα πολύ να στρίψει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο είναι ένα σκούτερ, παύλα μοτοσυκλέτα, παύλα ό,τι θες πες το. Αυτό που είναι αυτό το εξωγήινο πράγμα, το οποίο έχοντας ένα ακλόνητο αλουμινένιο πλαίσιο, το οποίο έχει αποδείξει τα χαρακτηριστικά του στο ΑΚ550, το οποίο όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα φωνέα ζυγάτων στο βουνό. Όσοι τώρα είναι μηχανόβοι και μου σκούν τα πούν, μα τι λέει αυτό το πέρα ο ανόητος, παιδιά, δεν σας πετύχει κανένα ΑΚ καλό στο βουνό. Καλό εννοώ με κάνα βαργατοράκι και με κάνα οδηγό να το έχει, εντάξει, γιατί έχουμε δει κηδείες, ας πούμε, πάρα πολλές και σε μπράλο και σε πύλιο. Προχθές, ας πούμε, κίδευσε ο φίλος μου ένα κατέμιο 190 από το Μαλάκι μέχρι την Άφισο, που, ας πούμε, τα παιδιά μου το 190 του κάνανε thumbs up, το κορνάρο, μπράβο φίλε κτλ. Συγχαρητήρια, πώς το πας έτσι. Παιδιά με εδώ κανένα δεν μπορούσαν να φτάσουν, εντάξει. Γιατί τα παιδιά ήταν και από Θεσσαλονίκη, όλος είναι από Βόλο, ο Μάξ το έχει με τις τροφές. Τα ΑΚ το premium είναι ακόμα πιο καλαστημένο από το παλιό. Και έγινε η κηδεία. Τώρα φαντάζομαι αυτό το πραγματάκι, ας πούμε, τι μπορεί να κάνεις. Οπότε δεν θα ήταν κρίμα αυτό το πράγμα εδώ να έχει αναρτήσει, ας πούμε, μαλακές. Λέω εγώ τώρα. Μα αφού έχει δικαίωμα πλαίσια και έρχεται ψαλίδια να πας να του βάλεις αμορτισέρ που είναι από 2,50 της Honda. Κρίμα. Μα θα μου πεις εμένα μου πονάει μέση. Παιδιά, γι' αυτό κάνω δοκιμές για να σας τα λέω. Άμα αν τα πω όλα ότι είναι καλά, δεν θα τα λέγαμε όλα. Εγώ βγήκα να κάνω μια δοκιμή. Οι άνθρωποι που μου έδωσαν μια μηχανή, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Η μοτοσυκλέτα είναι εξαιρετική. Βέβαια, άμα θέλετε ανέσεις από Gold Wing, όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά άμα θέλετε να στρίπετε με ένα καρτ, ναι, είναι αυτό. Ναι, είναι αυτό. Τώρα εδώ το ακαρία, το έκανα επίσης να μπλοκάρει.
Για να δούμε λίγο. Πάμε να μπλοκάρουμε λίγο. Ναι, δουλεύει το ABS. Τα φρένα έχουν τρομερό δάγκωμα. Αλλά μετά να πας σε πολλά χιλιόμετρα, επειδή είναι πάρα πολύ βαρύ το όχημα, δεν είναι αυτό που νομίζεις στην αρχή. Δεν είπα ότι δεν είναι καλά. Μπα, εντάξει, φρενάνε πολύ καλά. Κάτσε να δούμε λίγο πιο κατηφόρα τώρα εδώ πέρα. Απλά, όχι, όχι, είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά. Όχι, 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 το παίρνω πίσω. Το παίρνω πίσω. Είναι πάρα πολύ καλά τα φρένα. Τα φρένα είναι πάρα πολύ καλά. Πάρα, πάρα πολύ καλά. Για να δούμε εδώ. 82 χιλιόμετρα. Έπεσε στα 0. Όχι. Είναι πάρα πολύ καλά. Ειδικά τα μπροστά, το ABS μου μπήκε μόνο μία φορά. Από τα 82 στα 30 έπεσα έτσι. Το ABS το πίσω μπαίνει, λογικό. Τώρα βάλα και τα μπροστά στο ABS. Όχι, εντάξει, έχει πάρα πολύ καλά φρένα. Τώρα να δοκιμάσω να πατήσω και φρένα μέσα στη στροφή. Κόρνερικ δεν έχει, τι μπορεί να γίνει με αυτό το πράγμα τα φρένα μέσα στη στροφή. Δεν μιλάμε για trail braking, μιλάμε να το δαγκώσω και λίγο παραπάνω το φρένο. Φοβάμαι κιόλας, είναι ξένη μοτοσυκλέτα. Τώρα θα μπει γιατί να το κάνω αυτό. Γιατί υποτίθεται αυτό μπορεί να το πάρει σαν τζαμί. Για να το κάνω λίγο εδώ. Τσιμπά λίγο τα φρένα. Ναι, τσίπησα τα φρένα στη στροφή. Εντάξει, με λίγο παραπάνω δύναμη από ό,τι θα έπρεπε. Αλλά με μικρότερη κλίση από ό,τι. Ίσως να ήταν καλύτερο να γίνει δοκιμή, αλλά δεν θέλω να το ρισκάρω να πλαγιάσω με τόσο πολύ κλίση. Να το πλαγιάζω με λίγο παραπάνω κλίση. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Η μοτοσυκλέτα να σηκώνεται. Δηλαδή, εκεί που είναι έτσι, κάνει αυτό να σηκωθεί. Σηκώνεται η μοτοσυκλέτα μόλις φρενάρεις. Όχι πάρα πολλά, αλλά πάτησα φρένα. Δεν μπορώ και παραπάνω, παιδιά, γιατί δεν πιστεύω να έχει κόρνερ και αυτό το εξωγήινο αντικείμενο. Το εκπληκτικό εξωγήινο αντικείμενο. Και είναι και ξένο, εντάξει. Κοίτα εδώ πέρα κατάβαση, λοιπόν. Πάμε. Φρένα, εδώ αριστερά, πάλι φρένα, τώρα τι να συζητάμε τώρα, εντάξει. Εντάξει παιδιά, αυτό γεια σας τώρα, εντάξει, άμα το μάθεις, εντάξει, με τα φρένα που έχει και με τις κλίσεις που μπορεί να πάρει, τι να σου πω τώρα, αυτό κλείβει εκκλησία. Α, κοίτα τώρα κλείσει τώρα, εντάξει, έχω 35 χιλιόμετρα και το κατεβάζω όλο κάτω. Όλο, πόσο πιο κάτω να πάει, μετά θα βρει. Όλα από εδώ. Διδομένο. Α, βρήκε. Ακούσε και ένα τσακ, βρήκε. Πρέπει να το βρήκα κάτω από δεξιά. Πώς να το πας άλλο. Έχει τα φρένα τα τρομερά. Πριν το άπεξ να πυροβολήσεις. Να καρυδώσεις τον γκάζ με CVT. Έχεις πάντα στη μόνιμη περιοχή ισχύως. Έχεις τη ροπή από το δικίνητρο, ο οποίος είναι 270 μοιρών και πυροβολάει. Και βρίσκει πάντα γκριπ το πίσω λάστιχο. Δεν έχει και τόσο πολύ υποδύναμη. Να, εδώ τώρα αυτό το πισινό μου φύγει από μια πευκοβελώνα. Λογικό. Πευκοβελώνα όμως, εντάξει. Οποιοδήποτε ελαστικό θα έφυγε. Δεν έχει και τόσο πολύ υποδύναμη που να μπορέσει να κάνει τρελά πράγματα. Εδώ. Κοιτάξτε τα φρένα. Πάλι βρείτε κάτω, κάτι βρίσκει. Τώρα αρχίζω και το βρίσκω κάτω, παιδιά. Να το ρημάξουμε το σκούτερ, κρίμα είναι. Φτάνει. Εντάξει, να σας πω τώρα. Ας πω να πάτε να το πάρετε. Μην το πάρω κι εγώ. Τρόπος του λέγει. Δεν μπορώ να το πάρω εγώ. Γιατί με ένα Miss Rider με έχει βάλει καραντίνα και άλλα 100 χρόνια. Νάτος, τρίτσικλο. Ω, φίλε, αυτό τον παίρνω από πίσω. Πάω να του κάνω συνέντευξη φτηνό. Αυτό με τον Νίκεν τον θέλω. Ψάχνω να βρω ένα Νίκεν να μιλήσω με έναν άνθρωπο που έχει Νίκεν, παιδιά. Και είναι η δεύτερη φορά που βρίσκω άνθρωπο με Νίκεν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς στρίβει τον Νίκεν από πίσω και δεν έχω και βενζίνη. Αφού όμως δεν ξέρω το πάει, πάει πάρα πολύ σιγά. Φιλαράκο, γεια σου! Καλησπέρα! Το κάνεις δοκιμή, δικός είναι. Έχεις βγει τώρα πίσω τις εντυπώσεις από τη μηχανή αυτή ή βιάζεσαι. Έλα. Α, πού πας. Μόνος είσαι.
Μόνος είσαι, για πες μου λίγο, για πάμε. Παιδιά, πρώτη φορά βλέπω Νίκεν. Καλά αυτό παιδιά, άμα με αυτό εδώ πέρα έχει γίνει τρία τρέσερ, πάει να κάνεις τρελά πράγματα, ε. Αλλά μάλλον δεν το ξέρει ο άνθρωπος, το πάει λίγο σιγά. Σε είπα τώρα, λέω αυτό να τον πάρω από πίσω. Πάμε. Τι κάνεις, έχεις καιρό. Α, το έχεις τρία χρόνια, ε. Από πού, από Θεσσαλονίκη, από Βόλο. Από Βόλο, ε. Ας έχω δει ακόμα μία φορά. Εδώ έχω παρκάρει σε ανηφόρα και βλέπετε με τι δυσκολία το όχημα κάνει όπισθεν. Είναι πολύ βαρύ το όχημα. Δεν μπορούσα να τα έχεις όλα. Και εδώ έχω μία συνάντηση με τον κύριο αυτόν εδώ, ο οποίος έχει το μοναδικό Νίκεν στην Ελλάδα. Και το παιδιά, ακούστε σύμπτωση. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Τον έχω τον άνθρωπο πετύχει. Τον έχω πετύχει στο δρόμο την ώρα που κάνω δοκιμή τον Νίκεν. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να γίνει. Να πετύχεις το τρίτζικλο. Ένα από τα 10 στην Ελλάδα μου είπε ότι έχουν πουληθεί. Είναι το μοναδικό στο Βόλο. Από το 2000 χρυσό, πότε έχεις αυτό? Από το 18 το έχεις, 17? Όχι. Το έχει από το 20. Είναι 19 μοντέλο, σωστά. 19 μοντέλο είναι. Το πήρε μεταχειρισμένο το 20 με ελάχιστα χιλιόμετρα. Έχει 22-23.000 χιλιόμετρα περίπου άνθρωπο. Λοιπόν, και το βρήκα εντελώς τυχαία. Πόσο σύμπτωση δηλαδή μπορεί να συμβεί να βρεις έναν άνθρωπο να έχει ένα Νίκεν. Και τώρα θέλω να συγκρίνουμε λίγο τα μπροστινά, τα συστήματα. Βλέπετε ότι εδώ η μπουκάλα πιάνει απ' έξω και η βισκόπλακα είναι απ' έξω. Ενώ εδώ, παιδιά, η μπουκάλα, τώρα μαζί μου δεν έχω την κάμερα, με την action κάμερα του κράνους, γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα κάνουμε αυτή την συνάντηση. Εδώ έχουμε τα βισκόφρενα μέσα και τα καλάμια τα έχουμε μέσα. Για οικονομία χώρου, εδώ αυτό που έλεγα, εκεί που τελειώνει το φτερό, τελειώνει και αυτό. Άρα αφού περνάει αυτό, περνάει και η μηχανή.